Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Μήπως ο Δήμαρχος έχει να μας ενημερώσει τίποτα πρώτα πάνω σε ερωτήσεις? Όσον αφορά τι? Γενικώς. Εκτά του Δήμου. Κύριε Δήμαρχε, ο κύριος Ανατζάς ρωτάει αν έχετε να μας ενημερώσετε λέει κάτι για το του Δήμου γενικώς. Ειδικώς δεν ξέρω, γενικώς. Πριν το Δήμαρχο. Ορίστε κύριε Τιτυρέκη. Χαρτιδικός. Δώσαμε μισή ώρα παράτηση στην αρχή για ενημερώσεις κτλ. Στο περασμένο συμβολίο φάγα μία ώρα και 43 ακριβώς λεπτά. Αυτό δεν το ξαναπανευτεί ή θα τελειώσουν μισή ώρα. Τώρα ειδικά την άλλη εβδομάδα έχουμε απολογιστική σε πόσες μέρες. Τα ερωτήματα είναι εκεί. Δηλαδή αν ξεπερνάει μισή ώρα πάνω, τέρμα κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, τώρα και λίγο παραπάνω δεν πειράζει. Μία ώρα και 43 λεπτά ήταν στο προηγούμενο συμβούλιο. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο εσείς, ο κύριος Ανατζάς? Δύο ερωτήσεις έχω. Καλησπέρα κατά πρώτον σε όλους. Προς τον Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, εγώ είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που το κάνουμε θέμα όσον αφορά την κοπή των χόρτων. Έχουμε κάνει μία δημοπρασία ανάθεση 4-20 άρια, το έχουν πάρει κάποιοι εργολάβοι, κάπου γίνεται κάποια δουλειά, ελλειπής, μη ελλειπής, δεν θα κατσετάσω. Στην περιοχή μου όμως δεν έχει καν ξεκινήσει. Και ρωτώ, δεν υπάρχουν κανόνες πότε ξεκινάει? Ακούγονται πολλά και θα το πω ευθρασώς κύριε Δήμαρχε, ακούγονται ότι έχει γίνει μια συμφωνία με προέδρους με εργολάβο, ότι θα δώσει στον κάθε πρόεδρο ας πούμε 300-500 κύριε, δεν έχει σημασία, για να καθαρίσει το χωριό του. Δηλαδή σαν να κάνει μια υπερεργολαβία, κάποια πράγματα που δεν γίνονται θα μου πεις και δεν ξέρω τι να πάρεις. Αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι η κατάσταση που βλέπουμε σε τουριστικά σημεία. Και ενώ έχει υπερβεί νομίζω το όριο που θα έπρεπε να ξεκινήσει. Αν τα λεφτά που έχουμε δώσει, γιατί πολλές φορές η ιδεολογία είναι ότι τα λεφτά είναι λίγα και δεν μπορεί να καθαριστεί ο ένας τέτοιος Δήμος. Εγώ θα έλεγα, αν δεν μπορεί, αν κάποιοι πολλοί δεν τους έφερε να μην τα έπαιρναν, αλλά από εκεί και πέρα να μην πάμε κόντρα σε αυτούς, θα μπορούσαμε να βγάλουμε και άλλο ποσό. Αλλά πρέπει να καθαριστούν. Ήθελα λοιπόν μια απάντηση πάνω σε αυτό. Τι και αιτία είναι, σήμερα έγινε μια ανάρτηση από τα Δάφια συγκεκριμένα, όπου είδα μια κατάσταση, γιατί έχω πολλά σημεία, η οποία είναι απαράδεκτη. Μέσα στον οικισμό, δηλαδή, μας κυνηγάνε εμάς τους Δήμους, η πολιτεία για τις ευθύνες που μπορεί να έχουμε ή να κυνηγήσουμε πολίτες, καλά είναι να κάνουμε την αστυνομία εμείς σαν Δήμος, αλλά εμάς δεν πρέπει εμείς πρώτα το σπίτι μας. Και θέλω μια απάντηση πάνω σε αυτό, τι σκοπεύετε να κάνετε, γιατί υπάρχει θέμα. Λοιπόν, όσον αφορά την πρώτη ερώτηση που κάνατε, όπως ξανά ξέρετε, κάθε έργο το οποίο αναπτύσσεται έχει ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, σου δίνει ένα χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο πρέπει να εκτελέσει την εργολαβία. Αν δεν έχει λήξει αυτό το περιθώριο, ο εργολάβος μπορεί να πάει από οποιαδήποτε στιγμή και ώρα θέλει. Ένα το κακό. Δεύτερο, ο εργολάβος για να πληρωθεί, όπως καλά ξέρετε, θα πρέπει να υπογράψει και η αντιδημαρχία αλλά και ο πρόεδρος της κοινότητας. Ότι της τοπικής κοινότητας, της δημοτικής κοινότητας, ότι όλα έγιναν σωστά. Αν δεν υπογράψει, δεν πρόκειται να πληρωθεί. Τώρα, όσον αφορά το ένα υπόπεδο, το οποίο η υποψήφιά σας έβγαλε στο τέλος του ότι δεν καθαρίστηκε κτλ. Εντάξει, ένα Δήμο 1.100 τετραγωνικών χιλιόμετρων βρήκατε ένα υπόπεδο το οποίο δεν καθαρίστηκε, εντάξει, κρεμάστε μας, τι να πω. Θα καθαριστεί εν πάση περιπτώσει. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο, έχετε άλλη ερώτηση εσείς? Να μην επανέλθω σε αυτό. Εντάξει κύριε Δήμαρχε, εγώ το έδωσα 4 φορές το ζήτημα. Εύχομαι να μην γίνουμε μάρτυρες κακών γεγονότων, να δούμε τότε τι θα λέτε. Πάμε παρακάτω. Συγγνώμη, λοιπόν, γιατί... Δεν είναι θέμα. Δεν είχατε και την ίδια σπουδή τότε που ήσασταν στην Περιφέρεια, όταν η Περιφέρεια έπαιξε να καθαρίσει τα χόρτα του Σεπτέμβριου. Διότι ακόμα στου επαρχιακούς δρόμους δεν έχει ξεκινήσει. Αλλά δεν μιλάει κανένας. Τότε που ήσασταν γενικό γραμματέα στην περιφέρεια και ξεκινούσαν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να βγουν χόρτα, δεν σας ενοχλούσε? Σας ενοχλεί τώρα που είναι Μάιος και Ιούλιος? Δεν είδα πουθενά να ξεκινήσει η περιφέρεια να κόβει χόρτα. Νιώχνει το κόψαν Μάρτιο. Δήμαρχε, το λες και το ξαναλες, αλλά τώρα θα σου απαντήσω όπως μου απάντησε ποτέ. Λες ψέματα. Εγώ δεν θα πω είσαι ψεύτης, λες ψέματα. Ναι, βεβαίως λες ψέματα, δεν θα πω είσαι ψεύτης. Όπως είπες, λες ψέματα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, βεβαίως. Υπάρχουν λοιπόν στις. Τώρα θα με κάνεις να σου πω. Υπάρχουν λοιπόν οι αποφάσεις. Υπάρχει και η ένσταση του Γενικού Γραμματέα σας που ακόμα δεν πληρώθηκαν αυτοί που κόψαν τα χόρτα. Έτσι, τα 4 κουσάρια που είχαμε κάνει τότε. Άστο λοιπόν, γιατί ρώτησε τον Γενικό Γραμματέα να σας πει. Του Δήμου. Συγγνώμη. Όχι, το απαντάω γι' αυτό, αλλά πάμε σε άλλο θέμα. Για ποιο Γενικό Γραμματέα μιλάτε? Τον κύριο Χατζηκομνηνό, ήταν και περιφερειακός σύμβουλος, ήταν και αντιπεριφερειάρχης. Ο Δήμαρχος με πήγε στην προηγούμενη ιδιότητά μου. Αν κατάλαβες, Πρόεδρε, γι' αυτό λοιπόν έπρεπε να απαντήσω για την προηγούμενη ιδιότητά μου. Και του απάντησα ότι δεν είναι έτσι και λέει ψέματα. Και του είπα ότι κοπήκανε λοιπόν τα χόρτα. Κοπήκανε τα χόρτα. Συγγνώμη, Απόστολε. Και έγινε αυτό. Συγγνώμη, Απόστολε. Αυτά τα πράγματα και εμείς εδώ ζούμε, ξέρεις. Και εμείς εδώ ζούμε. Έτσι. Μια ζωή περιφέρεια αργή χαρακτηριστικότητα. Εγώ δεν θα γίνω αυτή τη στιγμή απολογητής της περιφέρειας, κύριε Πρόεδρε. Εγώ αυτή τη στιγμή θα εγκαλέσω εσάς λοιπόν. Ποιες είναι οι ενέργειές σας αυτή τη στιγμή, ας παλιά ξινά στα φίλια, που πιέστε την περιφέρεια για να κόψει. Είναι άλλη ιστορία. Πιέστε λοιπόν την περιφέρεια για να κόψει, γιατί την πιέστε? Ποιος, εγώ? Για οτιδήποτε γίνεται στον Δήμο μας έχετε λόγο. Για οτιδήποτε είμαστε πολύ. Όχι εσείς, όχι προσωπικά εσείς, όλοι μας. Για οτιδήποτε γίνεται στο Δήμο μας μέσα, είτε έχουμε αρμοδιότητα είτε δεν έχουμε, είμαστε πολιτικό όργανο και πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις. Όταν τελειώσουνε θα κάνετε τις εσείς. Μα καταρχήν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο επαρχιακό του δίκτυο, συγγνώμη, στο επαρχιακό του δίκτυο, από όσο έχω δει, δεν έχει ξεκινήσει η περιφέρεια να κόβει, ακόμα δεν έχει κόψει πουθενά. Αυτό λέω. Τι έκανε ο Δήμος πάνω σε αυτό? Ο Δήμος να κάνει. Εμείς κόβουμε τα δικά μας, ρε κύριε Ανέσφο. Αποστολή, εγώ να κόβουμε τα δικά μας. Κόβουμε και τις περιφέρειες από πάνω. Εγώ θα απολογηθώ γι' αυτό. Δεν απολογηθείς, αλλά να σου πω κάτι. Ξέρεις τι, όταν ρωτήσαμε λοιπόν. Αυτή τη στιγμή επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Δεν είμαι εκτελεστικός γραμματέας. Μπορεί να ξαναγείς. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όταν γίνω τότε θα δεχτώ αυτό που κάνω. Αλλά το θέμα είναι ότι και φέτος και τις άλλες χρονιές η περιφέρεια έχει αργήσει χαρακτηριστικά. Σας είπαμε και την προηγούμενη φορά, θυμάμαι τον Αύγουστο. Θα σας πω το εξής, μακάρι τα έργα που πήρατε εκτελεστικό γραμματέα τον Ανατζά και εκτελέσατε, να τα έχετε και τώρα. Είδατε την πρώτη προειδοποίηση για τον δρόμο Εφθαλού. Μακάρι κύριε Δήμαρχε. Μακάρι. Και απλά συνεχίσατε. Αφήστε τα αυτά. Πέστε τα πουθενά αλλού. Λοιπόν, τελειώσαμε τώρα με τα έργα της περιφέρειας, του Καλογύρου και του Τζούλη και τα λοιπά. Θα πείσουμε την επόμενη ερώτηση. Θα προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Σικά. Θέλει να ρωτήσει πάνω. Γιατί βαρέθηκα να τα ακούω. Λοιπόν, εντάξει. Δεν είναι θέμα συζήτηση αυτό. Γιάννη, εσύ ήθελες επ' αυτού ή η ερώτηση? Ήθελαν πίσω τα 2-3. Ήθελες επ' αυτού ή πρόεδρε, την τρίτη θέση και την πήγαμε στην πέμπτη. Ψηφίζουν την ίδια πολιτική και μαλώνουν. Εγώ τι να κάνω? Πέστε μου εσείς. Δεν έχω και μία ώρα της εμβαλότητας. Γιάννη, δεν μάλλω. Ο Δήμαρχος επιλέγει να μαλώσει. Επιλέγει να μαλώσει, γιατί δεν μπορεί, είναι ένας τρόπος της αδυναμίας. Εγώ δεν μαλώνω. Δεν μαλώνω. Λοιπόν, πάω στη δεύτερη, Πρόεδρε. Να πάτε, γιατί έχω ψυχής και την Λαϊκή Συσπείρωση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κύριε Δήμαρχε, σε αυτό εδώ το αμφιθέατρο μας είπατε για κάποια Δευτέρα ότι θα μας απαντήσετε για αυτό που καλέσατε για Κατράνιο. Με αποκαλέσατε, είπατε πράγματα. Όχι καλά, κατανιάζομαι. Το είπατε τέλος πάντων, δεν θα πω εγώ σε αυτό το σημείο. Τελικά, μπορείτε να μας ενημερώσετε, γιατί Πολύ σωστά με εγκάλεσες κατά τη γνώμη σου ότι να μην μπαίνω μεταξύ φατριών, με στο κόμμα και το ένα και το άλλο. Θα κάνω την ερώτηση. Αλλά βλέπετε εγώ και η παράταξη μου πρόλαβε και τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν η πρώτη που βγήκε. Και μετά βγήκε η Νέα Δημοκρατία, ακολούθησε. Αυτό ήταν. Για σκέψου να έβγαινε η Νέα Δημοκρατία και να ακολουθούσα εγώ, τι θα λέγατε. Λοιπόν, άρα. Άκυρα όσα είπατε. Πάμε όμως. Εσείς έχετε, γι' αυτό ρώτησα πρόεδρε, έχει να μας ενημερώσει κάτι. Είπα να σε προλάβω, λίγο δεν με αφήνεις. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί σε αυτό το θέμα. Με είχε πάρει την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Κατράνης και γύρεψε να είναι παρόν στο συγκεκριμένο συμβούλιο, στο σημερινό. Δυστυχώς υπήρξε θέμα υγείας και κυριολεκτό. Όχι, κυριολεκτό. Δεν είναι ότι ψάχνω να βρω δικαιολογίες, άμα θα έλεγα. Ξέρετε πολύ καλά το χαρακτήρα μας με τόσα χρόνια. Άμα έλεγα ότι μη πειθαρχεί και δεν ήρθε και το να σας πω εγώ. Πρόεδρε, έπρεπε όταν ρώτησα για ενημέρωση, γι' αυτό το ρώτησα, για να μην κάνω την ερώτηση. Πού να φανταστούμε τι ρωτάς. Προτεύει λοιπόν η υγεία του κ. Κατράνη, άκυρη ερώτηση, περιμένουμε. Εντάξει, οκ. Γι' αυτό πρέπει να σε προλάβω πιο μπροστά. Τελείωσε. Και εγώ τώρα σήμερα το μεσημέρι. Το συζητάμε. Προτεύει η υγεία. Ναι, εντάξει, οκ. Γιάννη, κ. Σικάς, Ιωάννης. Δεν διάστηκε. Κάνει διάσταση. Στέλνει τα μικρόφωνα, δεν κάνει γιατί. Όλα τα λέει. Για να γράφω, δεν είναι. Στα Χίδερα, στην είσοδο του χωριού, υπάρχει ένα οικόπεδο το οποίο είναι του Γαβρίλη του Καμπά. Τον οποίο γνωρίζω προσωπικά από το 1980. Είναι ένας άνθρωπος ταλαιπωρημένος στη ζωή του. Λοιπόν, έχει ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούν και καταπατούν ουσιαστικά. Από το 9 για πάτη. Έχει κερδίσει το δικαστήριο, από ό,τι γνωρίζω, 2-3 φορές εκεί. Ξέρετε τα δικαστήρια πολύ καλά εδώ, οι δικηγόροι. Το δικαστήριο με ποιον έχει γίνει? Είχε γίνει με το Δήμο, μάλλον Ερεσό αντίστοιχη. Δεν ξέρω αν έχει γίνει και με τον Ενιαίο Δήμο Λέσβου. Συνεχίστηκε. Για τα όρια του. Όχι. Καταπατούν, το χρησιμοποιούν για πάτη. Είναι στην είσοδο του χωριού. Ναι. Και δεν το χρησιμοποιούν μόνο για πάτη, το χρησιμοποιούν και όλοι οι άλλοι χωριανοί εκεί μέσα, και επειδή τα χωριά μας είναι στενά και δεν μπορούν να μπουν μέσα αυτοκίνητα μεγάλα, ό,τι έρχεται υλικά υποδομών, τούβλα, αμοχάλικα και όλα αυτά, ρίχνονται εκεί. Λοιπόν, τον έχουν βγάλει κάποια χρήματα να τον δώσουμε τον άνθρωπο. Πρέπει να δοθούν τα χρήματα καταρχήν, διότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει στα δικαστήρια να τα φάει τα λεφτά, ότι για να το βγάλει πίσω μέσα από τα δικαστήρια και τους δικηγόρους. Ας με συνεχωρήσουν οι αγαπητοί εδώ. Λοιπόν, και από ό,τι κάνα μια κουβέντα εχθές, είναι διατεθειμένος να γίνει καινούριο συμφωνητικό, να ενοικιαστεί ή να αγοραστεί. Το ποσό βέβαια που μου είπε το τηλέφωνο, δεν ξέρω αν είναι εφικτό, μου είπε, είναι βέβαια μεγάλο σχόλος, είναι γύρω στα 4 στρέμματα και κάτι από τίποτα, 4 κάτι και κάτι, μου είπε. Είναι 300.000. Δεν ξέρω. Το είπα και εγώ, δεν ξέρω. Στα Χίδερα 300.000. Στα Χίδερα 300.000. 300.000 στα Χίδερα. Εγώ το είπα αυτό το πράγμα. Μου φαίνεται το ποσό υπερβολικό. Και ξέρω ότι πάνω από 60.000 δεν μπορεί να δώσει ο Δήμος. Πρέπει να πάει να κάνει. Να γίνει από τους ορκωτούς εκτιμητές εκτίμηση του ακινήτου το ποσό που κάνει και να δεθεί και αν υπάρχει αυτό το ποσό. Αλλά νομίζω ότι η άλλη λύση, το να ενοικιαστεί το οικόπεδο και όχι μόνο να ενοικιαστεί στα λόγια και στο συμφωνητικό να μην τηρείται, να πληρώνει τα χρήματα και να πληθούν και τα υπόλοιπα, τα δικαιούται ο άνθρωπος. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσει και σε αυτή την κατεύθυνση. Συμφωνητικό με το Δήμο, δηλαδή αυτό. Να απαντήσω από όσα γνωρίζω, γιατί ο κύριος Καρδάς ήρθε στο γραφείο και μιλήσαμε μαζί με τον κύριο Βαξιτάνη και με τη δικηγόρο του. Έχει αναλάβει ο κύριος Χατζηκομνηνός, πριν λίγο τα λέγαμε και έξω με τον κύριο Μαξεβάνη, να δούμε να διευθετηθεί το θέμα, γιατί όπως λέτε κύριε Σικά, ναι, τον άνθρωπο από ό,τι έμαθα κάποιοι δικηγόροι που έρχεται σε επαφή, του έχουν πάρει αρκετά χρήματα. Δεν είναι του Δήμου μας, δεν μπορεί να το κάνουμε. Άρα για να το δώσουμε 10 και τις 7 τις πάρουν τα δικαστήρια, τι κάνουν. Κορυδεύουν τον άνθρωπο. Γιατί είναι ένα θέμα που δεν το γνωρίζουμε, είμαστε στη διαδικασία. και τον κύριο Χατζηκομνηνό να έρθει σε επαφή με την δικηγόρο του, την κυρία Καραχάλια, να μας ενημερώσουν και εμάς. Όπως ακόμα και ένα άλλο θέμα με τον κύριο Καμπά που ήρθε και μας παρέδωσαν του συλλόγου Χιντιρλιωτών της Αθήνας όλα τα έγγραφα εκεί πέρα και δεν ξέρουμε τι γίνεται για την αίθουσα του συλλόγου στην Αθήνα. Γιατί δεν το περιφεράζει. Το περιέφραξε και το αρίξα κάτω. Το ξαναρίξανε κάτω. Και η κατάσταση είναι ακριβώς όπως περιγράφει ο κύριος Σικάς. Τώρα τα λεφτά που λες βάζετε. Με τον κύριο Μαξεβάνη ήρθαμε στο Σεβάνη πριν λίγο έξω, κύριε Σικά. Πουλήθηκε 70.000. Απευθείας με τον κύριο Χατζηκομνηνό, αν τα καταφέρει ο Σταύρος και πάνω όλα καλά, θα πάει αύριο στις 11 η ώρα στο γραφείο του. Αν όχι, όταν έχει χρόνο, κύριος Μαξεβάνη. Είπα 4.200 στην Εφθαλού, πρόσφατα πουλήθηκε 70.000. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Λοιπόν, εντάξει, θα το δούμε. Λοιπόν, ο κύριος Πανταφός. Να ρωτήσω κάτι, πάνω στο προηγούμενο. Σε αυτό που είπε ο Γιάννης. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα. Η ερώτηση μάλλον είναι προς τη διοίκηση του Καρδέα. Υπάρχει συμφωνητικό με αυτόν τον άνθρωπο, κάποιος και τον Δήμο. Υπήρχε παλιά. Επειδή Λέσβου, για πολλά χρόνια. Για 2 χρόνια ήταν αποστολή. Αν το 9 μέχρι το 11. Αλλά μέχρι και τώρα το χρησιμοποιούν. Κατάλαβες τι έγινε. Το πιάσα, κατάλαβα. Έχει μάθει ο κόσμος. Το είδαν και πιάσαν, κάνανε συμβόλαιο για κάνα 2 χρόνια. Έδειξε το συμβόλαιο του μισθωτήριο και αν συνεχίζει να κερδένανε. Λοιπόν, έγινε μια προσπάθεια επιγανισμού, ας πούμε, σαν δήμαρχο Λέσβου κτλ. Τότε να φτιαχτεί η κατάσταση, να πάρει κάποια λεφτά ο άνθρωπος κτλ. Εκεί, αν συνεχίζει να το άλλο πήγαινε, το περιέφρασε τα άριθμα, τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε Πανταχέ, ορίστε. Κύριε συνάδελφε, καλησπέρα. Πιστεύουμε ότι μια δημοτική αρχή κρίνεται όχι μόνο από το έργο που προσφέρει, από έργα, αλλά και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζει τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, κυρίως υγείας, οικονομικά και αυτά. Να σας πω μια συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχει σχέση ούτε με αγροτικούς δρόμους ούτε με τίποτα. Υπάρχει μια οικογένεια καρκινοπαθών στην Ερεσό και ο σύζυγος. Και η σύζυγος. Η σύζυγος σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Το αίτημά τους είναι από την προηγούμενη δημοτική περίοδο να πέσει λίγο τσιμέντο από το σπίτι τους μέχρι τον κεντρικό δρόμο για να έχουν πρόσβαση, κυρίως να πηγαίνει το ασθενοφόρο αν χρειαστεί. Ενήμερος είναι νομίζω ο κύριος Ιορδάνου, αλλά δεν τον βλέπω δυστυχώς. Έχει πάρθει και απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω και ο σύλλογος των καρκινοπαθών σας ενημέρωσε. Λοιπόν, είναι θέμα αλληλεγγύης. Αν μπορείτε να κάνετε κάτι, είναι σοβαρό το ζήτημα. Σήμερα με πήρε τηλέφωνο η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λέσβου και μου το ενημέρωσε. Χθες υπογράψαμε τα πετά. Μόλις ξεκινήσει η διαδικασία να μας τα παραδώσουν, θα δούμε. Όχι, θα δούμε κύριε Δήμαρχε. Να γίνει. Να γίνει. Πόσα θέλει και τα λοιπά. Δεν είναι τόσο απλό. Για πόσα κυβερνήσεις ζητάμε. Πόσο δρόμο σε κατά πόσο θέλει και εσύ δεν θέλει κάτι άλλο. Τώρα, εδώ πέφτουν και σε ιδιωτικούς δρόμους. Το μετράει. Το μετράει. Αντώνη, χοντρά, για πόσο δρόμο μιλάμε. Πόσο μήκος, πόσο πλάτος, χοντρά. Μας πάει ένας ειδικός. Ναι, παιδί μου, εσύ το ξέρεις το χωριό. Πάσα να έκρασε δρόμος που θες. Είναι 20, 30, 50, πόσο είναι, 100. Ορίστε. 2 μέτρα πλάτους 5. Πρέπει να βγουν. Τότε πρέπει να βγουν τα στενοφόρα. Δεν έχει μέτρα ακόμα. Πόσο για 3, 4, ξέρω πόσο. Αντιμετωπίζουν σοβαρό ζήτημα. Εντάξει, ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση υπάρχει ή να προχωρήσω στο θέμα τώρα. Προχωράω στο θέμα. Πρόεδρε. Είπε και εγώ, έβαλε εσύ, ο κ. Πολυχνήτου. Λοιπόν, καλησπέρα. Είχα ρωτήσει σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο αν έχετε λάβει γνώση για ένα ζήτημα για το χήμαρο που υπάρχει στο Μανταμάδο και τα απόβλητα που τρέχουν αυτών. Έγιναν κάποιες ενέργειες, κυρίως από την Περιφέρεια, από ό,τι έχω ενημερωθεί. Έχω μια απάντηση από την Περιφέρεια σε ένα αίτημα που έχει κάνει ένα σύλλογο του χωριού, τη Λιακτίδα. Θα σας διαβάσω, να σας κάνω μετά την ερώτηση. Λοιπόν, σας ενημερώνουμε ότι από το 2018 και δεύτερη περίθεση στην αποκλειστική αρμοδιότητα της περιφέρειας, ο καθορισμός και η αστυνόμευση των ρευμάτων. Σωστό. Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, υφίσταται ροή υδάτων, η οποία από πληροφορίες οφείλεται στο γεγονός ότι ο εν λόγω χήμαρος είναι αποδέκτης των οικιακών λιμάτων της Δημοτικής Ενότητας Μανταμάδου. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, θα εκτελεστεί σε επικείμενη εργολαβία ο καθορισμός της σκήτης, όπου δίνεται και απαιτείται για τη διευκόλυνση απαγωγής των ρέοντων ομβρίων υδάτων εντός της σκήτης. Για το θέμα των ρέοντων και στάσιμων υδάτων σε περιόδους μη χειμερικής λειτουργίας, θα πρέπει να επιληφθεί το θέμα του ΔΕΙΑ, καθώς πρόκειται για αστικά λίμματα. Η συνεχής ροή αυτών εντός της σκήτης του χυμάρου, αφενός δυσχεραίνει της εργασίας καθορισμού, αφετέρου ευνοεί την ταχύτατη ανάπτυξη υδροχαρών φυτών, καθώς και την αναβίωση υφιστάμενων, ενώ παράλληλα υποβαθμίζεται το περιβάλλον. Θα πρέπει να ληφθεί μέρη από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΙΑ η οργάνωση απαγωγής των ακαθάριστων υδάτων. Αυτή ήταν η απάντηση από την Περιφέρεια στο αίτημα που έκανε ο Σύλλογος και ρωτάμε τι ενέργειες θα κάνει ο Δήμος για να γίνουν αυτές οι εργασίες που χρειάζονται και να μην υπάρχει πλέον το πρόβλημα. Που αυτό το πρόβλημα είναι χρόνιο, έτσι, δεν είναι τώρα. Απλά επιδεινώθηκε με τα λίμματα που πέσανε το τελευταίο διάστημα. Ευχαριστώ. Η ΔΕΙΑ έχει ενημερωθεί για αυτό το θέμα. Κύριε Σουαλάνη, στο λεπτάκι. Δεν ξέρω, πού να ξέρω. Ενημερώσω εγώ. Τώρα τα ακούω. Ναι, έξω. Μπορεί να είμαι και εγώ. Πάντα, κάτσε να δω, νομίζω ότι τους τόπους στήριξαν. Αν είναι κοινοποίηση εντός της ΔΕΙΑ... Ο Σύλλογος όταν απευθύνθηκε παραπέρα, απευθύνθηκε μόνο στην Περιφέρεια και καθόλου. Το έχει στείλει και στη ΔΕΙΑ. Την απάντηση η Περιφέρεια την έστειλε και στη ΔΕΙΑ. Αλλά είναι ενήμερη. Αυτό. Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση υπάρχει. Ο κύριος Γεώργιος Σικάς. Τι απάντηση πήραμε τώρα. Δεν ξέρω τι ρώτησες, τι να σου απαντήσω. Εγώ κατάλαβα τα γεγονότα, δεν ρώτησα και κατάλαβα. Δεν θα κάνει. Θα κάνει κάτι ο Δήμος για να λυθεί το πρόβλημα. Κάνει ένα ερώτημα και ο Δήμος προς ΔΕΙΑ. Προς ΔΕΙΑ της Περιφέρειας πρέπει. Η Περιφέρεια πρέπει. Λοιπόν, κύριε Σικά, Γεώργιο. Βγήκε σήμερα ένα άρθρο στο έντυπο του Εξονησί σε σχέση με καμένα δέντρα τα οποία στέκονται στον οικισμό στα Πατεράκια στους αγροτικούς δρόμους γύρω από την περιοχή, τόσο την Βρύσα όσο και τα Πατεράκια. Η περιοχή αυτή είναι πολύ μεγάλη. Είχαμε βγάλει και δελτίο τύπου στις 22 Δευτέρου σε σχέση με αυτό το πράγμα. Υπάρχει πρόβλημα και στους αγροτικούς δρόμους, υπάρχει πρόβλημα και στον οικισμό. Μπορεί να μην άπτεται του Δήμου, αλλά επειδή είναι ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς ήταν μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, οι περιοχές αυτές έχουν πολύ μεγάλες εκτάσεις από ελαιοχώραφα. Χρειαστούν συνολοσυγκομιδοί, να μην τα πέφτα κρέμονται, θα πέσουν, θα κόβουν τους δρόμους. Μπορεί ο Δήμος να κάνει κάτι ώστε να καθαρίσει αυτή η κατάσταση και να μην είναι και επικίνδυνο, γιατί θα σκοτωθεί άνθρωπος άμα πέσει πάνω στο αυτοκίνητο. Χθες στην Πιλίνα έγινε κάτι αντίστοιχο. Δεν ξέρω αυτό πώς έχει να κάνει με Δασαρχείο, κύριε Αλάνη και η κυρία Κοκκινέλη. Ποιος θα μιλήσει, εσύ? Μιλήστε εσείς πρώτος. Τώρα που έπεσαν 7-8 δέντρα, πήγε ο Δήμος και τα μάλεψε. Τώρα, τα υπόλοιπα, τα οποία το Δασαρχείο λέει πρέπει να περάσουν 3 χρόνια για να επιτραπεί το κόψιμο. Για τα καμένα μιλάμε. Το Δασαρχείο σήμερα απαντώ σε άλλα πράγματα. Διευθυντή Δασών στο άρθρο μέσα υπάρχει δήλωση. Το Δασαρχείο έχει ένα έργο 8 εκατομμύρια που αρχίσει να παιχθεί. Δεν μας... Αφού σου λέει 3 χρόνια δεν πέρασαν, τι να κάνω τώρα. Κυρία Κοκκινέλη, εσείς τι έχετε να πείτε? Πρόεδρε. Μισό λεπτό για να περιμένουμε. Από μία συνάντηση που είχαμε περίπου πριν 1,5 μήνα με τον κύριο Κράλη στη Διεύθυνση Δασών, ώστε να δούμε κι εμείς σαν Δήμος ποιες περιοχές να εντάξουμε, γνωρίζοντας ότι η Διεύθυνση Δασών ξεκινάει έργα της τάξης των 8 εκατομμυρίων. Πιστεύω έχετε ενημερωθεί γι' αυτό και προβλέπεται και η περιοχή των Βατερών. Από ό,τι μας είπε ότι ξεκινάνε άμεσα, μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα μέσα στο καλοκαίρι πιθανόν να μην έχουν ξεκινήσει τώρα Ιούνιο και να ξεκινήσουν Ιούλιο τις εργασίες. Αυτό μας είπε, ότι ξεκινάμε άμεσα. Όσο για το Δήμο, φαντάζομαι η αυτοπιστασία, από όσο γνωρίζουμε και από ό,τι είπε ο κύριος Αλάνης, τα μηχανήματα είναι ένας χειριστής εκεί, σε μόνιμη βάση, οπότε φαντάζομαι αυτό να προβλέπει και όπως είπε μαζευτήμος. Και μία ενημέρωση, η περιοχή των βατερών, τα δάση, το 95% και κάτι είναι ιδιωτικά. Δεν υπάρχουν δάση δημοτικά στην περιοχή Πολυχνήτου παρά βασιλικά και δύσκολα. Όχι μικρή σαβαλτέρα. Το πρόβλημα δεν είναι να περιμένουμε. Εγώ πέρσι πήγαινα εκεί και συνάντησε δεν μπορούσα να πάω στο κτήμα. Είχε πέσει το δέντρο. Κάηκαν τα δέντρα, κάηκαν οι ρίζες. Όταν υπάρχει και ισχυρός άνεμος θα πέσει, δεν υπάρχει θέμα. Και μάλιστα υπάρχουν πεύκα πολλές φορές που είναι τεράστια. Δηλαδή δεν είναι μικρά να μπορεί κάποιος να μετακινήσει έτσι να περάσει. Και αν τυχόν συμβεί την ώρα που περνάει από το αυτοκίνητο, μπορεί να συμβεί και σοβαρό ατύχημα. Πιστεύω ότι πρέπει να πιέσουμε τουλάχιστον στους κατοικημένους χώρους και στους δρόμους που είναι, έχουν συχνότητα, περνάνε κόσμος, να γίνει ο καθαρισμός. Τώρα μέσα στο δάσος πιο μέσα δεν μας ενδιαφέρει. Δεν πάει κανείς τώρα μέσα στο δάσος. Κατάλαβα τη λέτε. Απλά και εγώ επειδή να ρωτήσω λίγο τι φέρετε κι εσείς. Αυτό το περιθώριο των 3 ετών, δηλαδή, όταν το δίνουν για να δουν μήπως δεν έχει καεί η ρίζα και δώσει κάποια στιγμή το δέντρο και σωθεί από αυτή την πλευρά. Γιατί 3 χρόνια είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Πρόεδρε. Μα δεν είναι αντιδήματοι να κάνουν αναδάσεις. Το πρόβλημα είναι άλλο. Ότι μπορεί να γίνει ατύχημα. Υπάρχουν καμένα δέντρα πάνω στα όρια των δρόμων των αγροτικών. Ο Στέφανος είναι εδώ πιο ενήμερος και ξέρει. Νομίζω ότι πρέπει να φετήσουμε άμεσα να γίνει ο καθαρισμός τουλάχιστον αυτό το δέντρο. Δεν μιλάμε μέσω. Γιατί είδα εγώ από πάνω στην γύρα ότι έκανε σοβαρή δουλειά, αρκετή δουλειά. Και έχουν μαζέψει και ξύλα και δεν ξέρω κάποια στιγμή που πρώτα ξύλα αυτά να ενημερώσουν το και εδώ, να τα πάρουν οι συνδημότες μας για να είναι και μια ευκολία, μια βοήθεια. Υπάρχουν αρκετά κορμοί χοντροί από πέρα και αυτά. Αλλά είναι επικίνδυνο, έχουν ξεκολλήσει ολόκληρα δέντρα μέσα στο δικό μου κτήμα. Αν ήμουν εκεί, μπορεί να είναι πάθρα. Έπουσα ένα δυο κορμί όλο αυτό. Νομίζω πως είναι εύλογο το ερώτημα. Και νομίζω πρέπει να πιάσουμε να φύγει ένα έγγραφο από το Δήμο. Να συμπληρώσω κάτι το διαδικαστικό, δεν είναι τοποθέτημα. Ο διευθυντής της Περιφέρειας, ο κ. Κράτης, αναφέρει ξεκάθαρα ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν κόψει πολλά. Το έργο έχει τελειώσει και τελείωσε η χρηματοδότηση. Δεν αναφέρει πουθενά κάτι για τριετία ή κατά γεωργικό πρόβλημα. Πουθενά δεν αναφέρει το διάστημα της τριετίας. Τουλάχιστον στη δήλωσή του. Μπορεί να ισχύει στη δήλωσή του, δεν αναφέρεται. Όταν μιλάμε για καμένα δέντρα τα οποία είναι τελειωμένα και τα λοιπά και είναι στα όρια μέσα του οικισμού ή των δρόμων που περνάμε. Μέσα στον δρόμο, πρέπει να καθαριστούν. Τέλος. Λοιπόν. Και να στείλουμε ένα αίτημα τέτοιο. Η αναδάσωση μέσα στο δέντρο. Όπως πολύ καλά γνωρίζεις, Γιάννη και Γιώργο, έτσι. Είναι πολύ καλύτερο να αφήνεις το δάσος να κάνει φυσικά μόνο την αναδάσωση παρά να παρέμβεις εσύ. Αυτό έχει αποδειχθεί 1000 φορές. Αλλά το άλλο που λέτε νομίζω είναι εύλογο. Ας συμπληρωθεί να κάνουμε ένα έγγραφο, ας πούμε, να το απαιτήσουμε, διότι νομίζω ότι είναι σωστή η επισήμανση. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, έχετε κάποια άλλη ερώτηση να προχωρήσω στα θέματα. Πάνω σε αυτό. Σε αυτό. Ναι, σε αυτό που... Ο κύριος Ανατζάς. Επειδή έτυχε να βρίσκομαι σε αυτή την πυρκαγιά, στην άλλη ιδιότητά ήμουν εκεί. Όσον αφορά το συγκεκριμένο σημείο που βάλατε, επειδή αυτή η πυρκαγιά είναι στα όρια του Δήμου Δυτικής Λέσβου, δεν εμπλεκόταν δηλαδή και οι δύο οι Δήμοι. Θεωρώ, Δημαρχέ, ότι πρέπει να το, δεν είναι εδώ, ότι πρέπει να το πάμε με την πολιτική προστασία που έχουμε, δηλαδή ο κύριος Αξίσπιος είναι ο αντιδήμαρχος, να το πάμε έτσι στα δέντρα ακριβώς που είναι επικίνδυνα για τους πολίτες. Με αυτή τη λογική δεν μπορεί το δασαρχείο να βασανιστεί με τίποτα. Δεν πρέπει όμως να μας υποδείξει ποια είναι αυτά που πρέπει να κοπούν. Βέβαια, θα σημαδεύει. Γιατί το λέω, Πρόεδρε, γιατί κάτι τέτοιο κάναμε, όχι για με καμένα δέντρα, με κανονικά δέντρα, πηγαίνοντας πάλι προς την περιοχή σας, προς βατερά. Και πήγαμε και τα σημαδέψαμε και τα κόψαμε. Για να μπορέσει να γίνει μια δουλειά, ήταν επικίνδυνα. Η επικίνδυνοτητα δηλαδή κρίνεται έτσι. Με το Δήμο, με το Δασαρχείο. Τα σημαδεύει και πάει και τα κόβει. Ναι. Αυτή είναι η διαδικασία, αλλά πρέπει να γίνει αυτή η ενέργεια. Ναι, αυτό λέμε. Ναι. Λίγο πράγμα λέμε. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Ναι. Απλά ενημερωτικά. Λοιπόν, υπάρχει άλλη ερώτηση, δεν ξέρω. Θέλω να ρωτήσετε κάτι άλλο. Όχι. Έχουμε κάποια εκτάσεις με συλλογισμό εύκολος. Δεν είπατε ότι θα φάγαν σήμερα από το προσώπη των αφήσεων. Δεν ήρθαν ως κανένας. Μήπως πριν και έγινε αυτά τα σχέματα από το φύλλο γιατί ήρθαν στον Παύρο. Ναι, πήγε στον Παρά. Πήγε τηλέφωνο, του λέω, έχω μόνο αυτό να μην δεν υπέρατε. Τέλος πάντων, σήμερα υποτίθεται ότι θα ερχόταν και κάποιοι από Μεσότοπο ή και άλλα χωριά για να γίνει μια κουβέντα. Θέλανε ενημέρωση οι άνθρωποι για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τις απάτητες παραλίες, όπως είναι ο Χρούσος, ο Ποδαράς, μια στο Σύριο κτλ. Τελικά δεν ήρθε κάποιος από ό,τι βλέπω εδώ. Εσύ δεν με πήρες, Νίκο, χτες και μου έλεγες. Εγώ φρόντισα να δω τι έχουμε. Έχουμε δηλαδή κάποιες ερωτήσεις από το Κοινοτικό Συμβούλιο του Μεσοτόπου που είχαν έρθει και από το ΣΥΓΑ και τα λοιπά. Μάλλον πρέπει να πήγαν να ενημερωθούν από τον ίδιο τον Δήμαρχο, γιατί εδώ οι άνθρωποι δεν είναι. Οπότε αυτό το αφήνω στην άκρη. Άρα δεν έχω εκτός ημερησίας. Πάμε στα τακτικά. Ναι. Να ενημερώσετε ποιον δεν έκανε κανείς καμιά ερώτηση πάντως. Νούλα. Δεν έκανε κανείς ερώτηση. Εγώ περίμενα σήμερα θα έρθουν, αλλά δεν ήρθαν οι άνθρωποι. Προφανώς πήγαν και ενημερώθηκαν. Γιατί σαν να είδα και τον πρόεδρο του Μεσοτόπου στο γραφείο του Δημάρχου το μεσημέρι. Οπότε πιθανολογώ ότι ενημερωθήκαν από εκεί. Αν έρθουν εδώ πέρα και θέσουν ερώτημα, να ενημερώσουμε βεβαίως. Εντάξει. Να αναμένουμε και άλλη απόφαση και άλλες απάτητες παραλίες. Το απάτητες παραλίες πώς νοείται ρε παιδιά, δηλαδή γιατί από τη στιγμή που υπάρχει πρόσβαση και πάνε τόσα χρόνια κόσμος, γιατί θεωρείται απάτητη η παραλία. Απάτητη παραλία θεωρείται η παραλία που δεν μπορείς να βάλεις ούτε καμπίνες, ούτε καντίνες, ούτε ομπρελό καθίσμα. Ναι, αυτό το ξέρω, το διάβασα. Αλλά όταν ας πούμε μια παραλία έχει πρόσβαση τόσα χρόνια και γίνεται αυτό τόσα χρόνια, πώς χαρακτηρίζεται μετά απάτη. Δεν γνωρίζουμε πώς έβγαλε αυτή την απόφαση το Υπουργείο που μας ήρθε. Αυτό είναι κάποιες. Αυτά έχω δύο ερωτήσεις, να ενημερωθώ εγώ τουλάχιστον. Αυτό είναι κατόπιν κάποια αιτήσεως κάποιου συλλόγου, κάποιων ιδιωτών. Πώς. Τίποτα. Ξαφνικά το Υπουργείο ήρθε μια απόφαση ότι ορίζονται στις παραλίες απάτητες και μάλιστα ούτε καν ο ΦΥΠΕΚΑ του νησιού μας δεν έχει γνώση, ούτε ρωτήθηκε ποτέ. Ρωτήθηκε μόνο τα κεντρικά γραφεία υπάλληλοι των ΦΥΠΕΚΑ. Και εμείς τώρα σαν Διεύθυνση Περιβάλλοντος ενημερώσαμε και τους κατοίκους του Συγκρίου και του Μεσοτόπου που έχουν τα πιο σοβαρά θέματα, γιατί έχουν χαρακτηρίσει όλο τον Χρούσο την παραλία. Και το Κονταρά. Το Κονταρά ήταν βήμα στο ποτάμι. Όλοι σχεδόν που θα νερωμένοι εκτός στην περιοχή Λιμανάκια, που θεωρούν ότι δεν είναι σωστό. Οπότε ήδη έχουμε κάνει έγγραφο κάτω στο Υπουργείο να μας πούν πώς έκριναν και έχουν βγάλει αυτές τις παραλίες ως απάτητες. Και η ενημέρωση προφορική ότι θα μας έρθει και για άλλες παραλίες στο Δήμο μας και θα δούμε συνέχεια τι θα κάνουμε, συγκεντρώνουμε στοιχεία. Για να καταλάβετε, ήδη έχει πάει η αστυνομία σε αυτές τις παραλίες και διώχνουν κόσμο που πάει και βάζουν πρέβες και κάτι. Δηλαδή δεν σα πήγαινε πέρα μέσα μια ομπρέλα. Μέχρι 10 άτομα λέει στην παραλία. Ναι, άμα δηλαδή πρόλαβε. Οι 10 του πρέπει να φύγει, να πάει αλλού. Δηλαδή στο Δήμο μας μόνο αυτές οι τρεις. Οι τρεις προς το παρόν και λένε, μας είπαν ότι έπονται κι άλλοι. Την ομπρέλα τους και την πετσέτα τους δεν ιστώνονται οι παραλίες. Αυτό έτσι μπορείς να κάνεις τα πάντα και όπως είπα και 1000 άτομα. Απλά όχι συγκέντρωση να βάζουν μουσική τα βράδια κλπ. Πάνω από 10 άτομα αυτό το πράγμα. Καλά, εντάξει, άντε τώρα βρήκαν παλιάκι. Τα λύσαμε όλα και αυτό μας μάραμε. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, πρώτο θέμα, θέματα διοικητικών υπηρεσιών. Εισηγητής ο εντεταλμένος σύμβουλος κ. Τιτυρέκης Βασίλειος. Δεύτερη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Κύριε Σύμβουλε. Έχετε όλη την εισήγηση. Τη σχετική πέρασε και την περασμένη εβδομάδα από τη Δημοτική Επιτροπή, κατά πλειοψηφία βέβαια. Η αναδιάρθρωση των διοικητικών ομάδων προβλέπει διεύθυνση κοινωνικής προστασίας παιδείας με τα παρακάτω τμήματα. Πρώτο τμήμα κοινωνικής πολιτικής υγείας και ισότητας των φύλων. Δεύτερο τμήμα παιδείας και διαβίου μάθησης. Τρίτο τμήμα δομών κοινωνικής προστασίας. Και δεύτερο διεύθυνση πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού με τα παρακάτω τμήματα. Τμήμα πολιτισμού Γραφείο Εκδηλώσεων, Γραφείο Αθλητισμού Νέας Γενιάς, Τμήμα Τουρισμού και Γραφείο Αναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, Επικοινωνιών, Διεθνών Σχέσεων και Χορηγιών. Κατά πλειοψηφία πέρασε από τη Δημοτική Επιτροπή. Οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ανατζάς και ο κ. Βαλετζής κατέδεσαν ένσταση και οι προτάσεις είναι στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας το πρώτο τμήμα να γίνει τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Υγείας και Ισότητας των Φύλων σε τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Προστασίας Υγείας και Ισότητας των Φύλων και το τρίτο τμήμα από τμήμα Δομών Κοινωνικής Προστασίας να γίνει Γραφείο Δομών και Κοινωνικής Προστασίας και το β τμήμα Παιδείας διαβίου μάθησης να παραμείνει όσοι έχει μέχρι σήμερα. Και δεύτερον, στη Διεύθυνση Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού, το Α2 από Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς να γίνει τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Τα υπόλοιπα γραφεία και τμήματα να μείνουν ως έχουν. Προτείνουμε την έγκριση όπως έχει. Από ό,τι κατάλαβα, λοιπόν, πέρασε κατά πλειοψηφία στην Τοπική Επιτροπή. Σωστά. Έχετε μια πρόταση η οποία είναι η εισήγησή σας προς το σώμα. Υπήρξε μια άλλη πρόταση από την παράγραφο. Απλώς αναφέρω και την πρόταση που κάνει ο κ. Ανατζάς με τον κ. Βαλετζή. Εντάξει, οκ, καλώς. Έγινε. Ο κ. Ανατζάς έχει το λόγο. Εγώ ήθελα να είναι ο Δήμαρχος. Η τροποποίηση ή ο οργανισμός είναι το Α και το Ω εναντίον. Έχω αρκετές διαφωνίες στο σύνολο του οργανισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου, αυτό όμως δεν είναι της ώρας. Εδώ όμως ήρθαμε να κάνουμε μία συγκεκριμένη τροποποίηση που πρέπει να την κάνουμε εκ του νόμου λόγω ότι καταργηθήκαν κάποια πράγματα. Εκ του νόμου λοιπόν σωστά δεν έπρεπε να πράξουμε. Μέσα σε όλη τη λογική μας και πολύ σωστά έχουμε κάποιους υπαλλήλους, πρέπει να έχουμε 33 τμήματα, μπορεί να κάνω λάθος στον αριθμό, πρέπει να έχουμε 8 διευθύνσεις, πρέπει να έχουμε γραφεία, βάζουμε όσα θέλουμε. Όσα θέλουμε, 150 γραφεία, γιατί δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τα στελεχώσουμε. Γραφείο δηλαδή, λέμε γραφείο και ας μην υπάρχει κανένα. Η πρόταση η δικιά μας δεν έγινε, και θέλω να το καταλάβετε αυτό Δημοτική Συμβουλή όλοι, δεν έγινε για να πούμε όχι στην πρόταση που έκανε η Δημοτική Αρχή. Έγινε επί της ουσίας. Τι θέλω να πω. Όπως ακριβώς τα είπε ο Βασίλης, η πρόταση ήταν να γίνουν στην πρώτη 3 τμήματα, το κοινωνικής πολιτικής, το τμήμα παιδείας, δεν αναφέρω τα γραφεία, γιατί σας είπα τα γραφεία αν, και το τμήμα κοινωνικής προστασίας. Και από κάτω, άλλα 2 τμήματα, 5 στο σύνολο, δηλαδή δεν μπορούμε να υπερβούμε τα 5. Αν μπορούσαμε να κάνουμε 8, θα κάναμε ακόμα ένα το πολύ και όλα εντάξει, με λιγά άλλα που λέει ο Ρώσος. Γιατί εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι το σωστό κατά την άποψή μας πάντα είναι να μείνουμε στην κοινωνική πολιτική, ενιαία με την κοινωνική προστασία, μια και έχουμε ενταγμένο σε ένα τμήμα και να κάνουμε γραφείο, αν δεν μπορεί να βγει η δουλειά, στο ένα από τα 2 τμήματα, όποιο θέλετε. Εγώ ενδεικτικά το είπα. Αν θέλετε το άλλο, δεν είναι θέμα. Απλά λέω να γίνει ένα τμήμα εκεί που να πιάνει και τη δουλειά μου και να γίνει γραφείο. Αν έρχεται υπάλληλο να βοηθήσει εκεί. Και να μείνει βέβαια το παιδείας τμήμα, γιατί έχουμε αντιδήμαρχο, παιδείας και όλα τα διάφορα. Όπως έχουμε τεταλμένο κοινωνικής πολιτικής, που αν. Αλλά δεν μπορεί να έχουμε αντιδήμαρχο αθλητισμού και να μην έχουμε τμήμα. Δηλαδή, σαν να μην του δίνουμε κανέναν υπάλληλο. Το μηδενίζουμε και ο αθλητισμός, κύριοι, είναι αρμοδιότητα του πρώτου βαθμού. Είναι αρμοδιότητα του πρώτου βαθμού. Αυτό το σκεπτικό θέλω να λάβετε υπόψη. Δεν είναι εγωιστικό το θέμα. Είναι καθαρά, είναι αριθμητικό που σωστά αριθμητικά το βάζετε. Αυτή είναι η αριθμή που πρέπει να πάμε, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Γιατί η ίδια η απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με το πώς πρέπει να διοικηθεί ο Δήμος και σύμφωνα με τις αντιδημαρχίες φαίνεται, είναι αυτή. Άρα έχουμε έναν αντιδήμαρχο, ο οποίος του λέμε είσαι τίποτα. Συγγνώμη δηλαδή για την έκφραση, είσαι τίποτα. Το ίδιο θα έλεγα αν ήταν της παιδείας δεν είχε. Δηλαδή αν έλεγες Άντε, έχεις δίκιο. Θα πάμε το τμήμα στον αθλητισμό και θα αφήσουμε γραφείο τη παιδιά, τα ίδια θα είναι. Δεν είναι θέμα δηλαδή ότι πάω να στηρίξω κάποιον, να τη δει. Στηρίζω την πολιτική. Άρα ο οργανισμός δεν είναι κάτι, είναι κάτι δύσκολο που όμως και εύκολο στο τι θέλουμε να εφαρμόσουμε. Όταν λοιπόν θεωρώ ότι ο Δήμος έχει μια πολιτική, θέλει να έχει μια πολιτική πάνω στον αθλητισμό, δεν μπορούμε να τον αφήνουμε χωρίς τμήμα. Με αυτή τη λογική, Πρόεδρε, έκανα αυτή την πρόταση. Και όχι ότι λέω ότι τα άλλα τα τμήματα μπορεί να πάνε σε ένα. Τα άλλα τα δύο. Της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής προστασίας και να γίνει γραφείο εκεί. Με αυτή την έννοια. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι βασίλειο δηλαδή πουθενά άλλου η διαφορά. Δεν έχω καμία. Όχι, στο λέω δηλαδή. Είναι η διαφορά με αυτή την έννοια. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σικάς, Ιωάννης. Το καλό θα δείτε. Θα πάτε σιγά. Παίρνεις κόστος. Τώρα είναι και η πρωτοβουλία αυτά. Πρόεδρε, ακούγεται. Εμείς πιστεύουμε ότι η απόφαση που πήρε το Υπουργείο να διαλύσει τα νομικά πρόσωπα ήταν ακριβώς για να δώσουν υπαλλήλους στο Δήμο. Γιατί δεν νομίζω όμως ότι αυτή αποτελεί λύση που μπορεί να ενισχυθεί η δημοτική υπηρεσία και υπάρχει και ο οργανισμός. Τα νομικά είχαν δικά τους. Όσα είχαν. Σε πολλούς Δήμους, Νίκο, είχαν δικά τους πρόσωπα. Μην κοιτάξει εδώ, σε πάρα πολλούς Δήμους υπήρχαν. Και βρήκαν την ευκαιρία για να αυξηθεί ο αριθμός των υπαλλήλων των Δήμων. Είπαν να καταργηθούν τα πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα. Εμείς θεωρούμε ότι αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές προσλήψεις στο Δήμο, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Και όλα τα άλλα είναι μπαλώματα. Εντάξει. Άρα λοιπόν, εκ των προτέρων, είμαστε αρνητικοί, δεν ψηφίσαμε τον οργανισμό και τότε, δεν θα ψηφίσουμε και τώρα τίποτα από αυτά. Εντάξει. Πολύ ρομαντικό. Τι να κάνω. Όχι υπό άλλη έννοια. Το κατάλαβα. Δηλαδή, όχι, επειδή. Ελπίζω ότι κάτι θα γίνει κάποια στιγμή. Όχι, καλά, και αυτό. Γιατί πλέον κανένα που να το πιστεύει μετά από 5 χρόνια οι άλλοι, όταν δεν μας έχουν δώσει ούτε ένα μόνιμο υπάλληλο, όχι σε εμάς μόνο, σε όλους τους, ειδικά στους μειονεκτούντες Δήμους. Έτσι, αλλά τη ρομαντικότητα την πάω όλο εγώ. Ότι δηλαδή, εσύ νομίζεις ότι τα νομικά πρόσωπα τα καταργήσανε για να δώσουν υπαλλήλους στους Δήμους. Άλλο είναι η ιστορία, για άλλο λόγο τα καταργήσαμε. Μα όχι, ήταν ένας λόγος, δεν είπα ότι μόνο αυτός. Ναι. Ξέρεις πολύ καλά γιατί τα καταργήσαμε. Και ξέρω πολύ καλά όταν ήμασταν το 8-9-10, είχαμε προβλήματα σοβαρά και ήμασταν από τους Δήμους του καιρούς του Πολυχνήτου, του Καποδιστριακού Δήμου, που μπορέσαμε και πήραμε 5-6 υπαλλήλους. Πάει τώρα. Και είναι και νέοι άνθρωποι τους οποίους χρησιμοποιείται σήμερα η. Γι' αυτό επιμένω σε την κατεύθυνση. Λοιπόν, άρα θα είστε αρνητικοί σε αυτό. Ναι. Λόγω. Γιατί ο οργανισμός όμως είναι θέσεις για να πάρουν το κόσμο. Λοιπόν, αγαπητοί και αγαπητές, λοιπόν, η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής είναι αυτή που διάβασε ο κύριος Τιτυρέκης. Εντάξει. Οπότε η λαϊκή συσπείρωση είναι κατά ούτως ή άλλως λόγω τοποθέτησης. Μην το βάζεις έτσι. Πώς το βάζεις. Συγγνώμη, δεν υποκειμβαίνω. Μπορεί, μην το βάζει αντιπαραγωγικά. Δηλαδή η δημοτική αρχή. Δεν μπορώ να το για να βγάλω την απόφαση και να την γράψω. Μήπως μπορούμε να κάνουμε ένα για να το ψηφίσουμε αυτό το έργο. Μην το βάζει αντιπαραθετικά με τη δημοτική. Δεν το βάζω, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Η πρόταση η οποία κατατίθεται προς ψήφιση είναι πάντα μία. Ναι, αυτό λέω. Όμως μπορεί να τροποποιηθεί. Μπορεί να τροποποιηθεί πρωτού την ψήφιση. Δεν ξέρω, κύριε Τιτυρέκη. Εσείς εμένετε στην τοποθέτησή σας, στην εισήγησή σας. Εκεί το ψάξαμε και το εξετάσαμε και επιμένουμε σε αυτή την πρόταση. Παρούσα και η κυρία Ιωακήμ. Λοιπόν, οπότε από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει διάθεση για συμψηφισμό ή τέλος πάντων τέτοιο, οπότε αναγκαστικά προς ψήφιση θα πάει η εισήγηση όπως είναι του κύριου Τιτυρέκη. Λοιπόν, η λαϊκή συσπείρωση είναι κατά ούτως άλλως λόγω αρχής. Φαντάζομαι και εσείς εφόσον είχατε άλλη πρόταση στη Δημοτική Επιτροπή, άρα περνάει κατά πλειοψηφία. Λοιπόν, θέματα τεχνικής υπηρεσίας. Θέλω να ξέρω ακριβώς πώς πέρασε. Να σου πω. Λοιπόν, είναι 4 και 5-9 κατά Εντάξει, εσείς δηλαδή και η Λαϊκή Συσπείρωση και παρόν είμαστε εμείς που είναι 1, 2, 3, 12. 11 ήμασταν πριν, ήρθε και η κυρία Ιωακήμ, τώρα είμαστε 12. Άρα πάει 12-9. Okay. Αυτό θα γράφει από εμάς. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο αποσύρεται, διότι μας στείλαν το ίδιο έγγραφο για το ακριβώς όπως ήταν για τον ίδιο λόγο. Λοιπόν, τρίτο θέμα. Έγκριση δεύτερης παράτασης εργασιών του έργου ενέργειας για την αναβάθμιση του πολιτιστικού κέντρου Μανταμάδου. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αλάνη. Οι συγκητής είστε, δε. Στο τρίτο θέμα. Αφορά το τρίτο θέμα, την έγκριση της δεύτερης παράτασης εργασιών του έργου ενέργειας για την αναβάθμιση του πολιτιστικού κέντρου Μανταμάδου. Σύμφωνα με το αίτημα του εργολάβου, το οποίο είναι και... Γιώργο, δεν σ' ακούω σχεδόν καθόλου όμως, Σχετίζεται την παράταση των εργασιών μέχρι τις 14 Δεκάτου 24. 14 Δεκάτου 24 είπατε. Ναι. Μάλιστα, ερωτήσεις κύριε συνάδελφοι. Ο κύριος Χιντιρλιώτες. Τοποθέτηση. Ορίστε. Τοποθέτηση. Ερωτήσεις βέβαια. Αν δεν υπάρχουν, δεν συζητάμε, ούτε να τοποθέτηση, το συζητάμε. Ορίστε, δώστε να κάνει τοποθέτηση ο κύριος Χιντιρλιώτες. Λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί γι' αυτό και στην πρώτη παράταση που πήρε. Το πόσο σημαντικό είναι το κτίριο αυτό για τις πολιτισμικές εκδηλώσεις που γίνονται στο χωριό και πόσο πίσω πάει όλη η καθυστέρηση του έργου, έτσι. Τώρα, από την ημερομηνία που είχε πει ο Δήμαρχος ότι θα ξεκινήσει το έργο, περάσαν 3 χρόνια μέχρι να ξεκινήσει. Μην περάσουν άλλα 3 χρόνια μέχρι να τελειώσει κιόλας. Περιμένουμε να δούμε. Μα πάνω η ημερομηνία... Ο εργολάβος θέλει τώρα. Εξάλλου αυτό, όπως λέει ο ίδιος, ο εργολάβος αυτό το χρησιμοποιούνταν από πολιτιστικούς συλλόγους, Το μόνο που έγινε την τελευταία χρονιά είναι η κοπή της βασιλότητας. Δεν έγινε τίποτα άλλο. Έχει απρόβλεπτα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν άλλοι. Αντιδήμαρχε, έχει απρόβλεπτα. Τώρα μιλάμε επί παράταση, Γιάννη. Η παράταση, όταν έχει παράταση, τρώμε τα πρόβλεπτα. Τι είπατε, δεν μπορεί να κάνει. Να, η Βαγγίκη γελάει. Τι άλλο. Αυτή είναι. Μήπως δηλαδή δεν τελειώνει το έργο γιατί υπάρχει τέτοια ποσά μεγάλα. Κύριε Σικά, το αίτημα της εταιρείας το διαβάσατε. Ναι, πήγα ότι γίνονται εκδηλώσεις και δεν επιτρέπουν να γίνονται εργασίες. Πάει περιπτώσει σε ένα πρόβλημα δεν χρειάζεται παράδοση. Όχι, λέω μήπως τα πρόβλημα θα είναι άλλο πράγμα. Όχι, δεν είναι θέμα τα πρόβλημα. Θα βγάλαμε ύστερα πέρασε η περίοδος, αυξήθηκαν οι τιμές, έχουμε ακρίβεια, όλα αυτά. Αν τελειώσει θα την υποθέτηση, ο κ. Βαλετζής. Μικρόφωνο, παρακαλώ. Στρατηγοί συνάδελφοι, είναι πραγματικά σαν εισήγηση. Είναι λίγο τεκμηριωμένη, καλά και ρίχνει και τις ευθύνες, αγαπητέ φίλε από το Μανταμάδο και αγαπητέ Στέφανε από το Μανταμάδο. Και οι ευθύνες για μένα είναι στο Μανταμαδιώτες. Όταν το Τοπικό Συμβούλιο Μανταμάδο ζητάει ουσιαστικά να μην προχωρήσει το έργο από τον εργολάβο. Για κάποιες εκδηλώσεις. Είναι πραγματικότητα αυτό. Αν αυτό στέκει και είναι πραγματικότητα ότι δεν μπορούσατε να κάνετε κάτι άλλο, είναι απόλυτα θεμητό και αφού η κοινωνία η τοπική θέλει αυτό, δεν μπορούμε να πούμε όχι. Αν είναι έτσι. Η εισήγηση δηλαδή ουσιαστικά λέει ο εργολάβος μέσα ότι εγώ κρατάω επιφυλάξεις πάνω σε αυτό, έτσι. Δεν είμαστε χτεσινοί, κρατάω μεγάλες επιφυλάξεις, αλλά ο εργολάβος είναι πολύ απόλυτα δικαιολογημένος όταν η τοπική κοινωνία λέει αυτά. Η τοπική κοινωνία κανονικά έπρεπε να λέει εδώ και τώρα τέλειωσε. Εδώ έχουμε άλλα. Οπότε εσείς που είστε από το Μανταμάδο, πραγματικά θα ήθελα κύριε Στέφανε, πρώην Δήμαρχο, που έχεις σίγουρα θέληση να γίνει το έργο, να ήξερα και τη δικιά σου απόφαση συμπίπτει με αυτή του τοπικού, δηλαδή που ζητάει ουσιαστικά να πάει πίσω. Ο συνάδελφος κατάλαβα ότι δεν θέλει αυτό. Μπορεί να είμαι λάθος, έτσι. Αν γίνεται, αν αξιοποιείται από την τοπική κοινωνία και πρέπει να πάει πίσω, και εμείς θα πούμε ναι, δεν θα πούμε όχι. Ότι θέλει η τοπική κοινωνία. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω, τοποθετήσεις κάνατε, παιδιά. Εσύ ο Θέμης τοποθετήθηκε, ο κύριος Ανατζάς τοποθετήθηκε. Και να τοποθετηθεί κανένας άλλος. Ερωτήσεις δεν κάνατε. Όχι, άρα ψηφίζουμε. Έτσι, άρα λοιπόν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψηφίζουμε την παράταση. Ο Στέφανος τι λέει, τον ρώτησα. Στέφανε, εσύ η γνώμη σου ποια είναι? Ήθελα να πω στον γνώμη του Στέφανος. Έκανε μια ερώτηση. Όχι, νομίζω ότι πάει στην αλληλογραφία. Πρέπει να υπάρχει η απόφαση του τοπικού συμβουλίου. Ναι, υπάρχει. Τι λέει η απόφαση του τοπικού συμβουλίου? Ότι θέλει την παράταση. Όπως το λέει. Συμφωνείς εσύ, είναι έτσι. Και το τοπικό αυτό υποστηρίζει. Ναι, εσύ λέω. Εγώ την είδα και είπα αν είναι έτσι και εμείς μαζί του. Εσύ συμφωνείς. Εγώ θέλω την εμπειρία σου, Στέφανε. Ξεκάθαρα πράγματα. Γίνονται δραστηριότητες, είναι αυτά που λέει ή δεν είναι? Ακούω να δεις, ο Μανταμάδος δεν έχει άλλο χώρο για εκδηλώσεις. Άρα είναι σωστό. Θα γίνει και έκθεση κεραμικής τώρα του. Ναι, λοιπόν, δεν διάφορο. Αυτό το λέω, εγώ συμφωνώ με το τοπικό, υιοθετώ την άποψη του τοπικού. Τέλειωσε. Και εγώ μαζί σου. Και εγώ μαζί σου. Λοιπόν, είμαστε σήμερα λίγο πρωτοποριακοί, να πούμε, κάνουμε μια κουβεντούλα μια χαρά μεταξύ μας. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αφού δεν έχει πολλά τα θέματα, οκ, κάνα πρόβλημα. Ναι, όχι, εντάξει, λέω. Έτσι, λοιπόν, καλά τα είπες στην αρχή, ότι αυτό, το τοπικό αυτό ζήτησε. Προφανώς θέλουν οι άνθρωποι να κάνουν τις εκδηλώσεις, να πας λίγο πίσω τώρα, να μπορέσουν να κάνουμε τις εκθέσεις μας, τις εκδηλώσεις μας κτλ. Λοιπόν, τοποθετήσεις, λοιπόν, κάναμε ήδη, δεν μπορούμε να κάνουμε δεύτερη φορά τοποθέτηση, παιδιά. Το θέμα είναι προφανώς πρέπει να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις το καλοκαίρι και η έκθεση είναι η πρώτη από όλες. Ναι, άρα δηλαδή εσείς καταλάβατε δηλαδή ότι είναι θέμα του εργολάβου, ότι δεν μπορούσε να επεξέλθει στις υποχρεώσεις. Εντάξει, λοιπόν, άρα δηλαδή ο εργολάβος θέλει να τελειώνει και εμείς του λέμε περίμενε, δηλαδή να κάνουμε τις εκδηλώσεις. Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι τοπικό. Αν καταλαβαίνω σωστά. Λοιπόν, εφόσον το ζητάει τοπικό, εγώ συντάσσω το τοπικό. Τι ψηφίζετε, κύριε? Υπέρ. Υπέρ. Εσείς? Υπέρ. Υπέρ και υπόλοιπο ομόφωνα, άρα δηλαδή και πολλή κουβέντα έγινε. Θέματα διοικητικών υπηρεσιών. Εισηγητής ενταγμένος σύμβουλος κ. Τιτυρέκης Βασίλειος. Λήψη απόφαση συμμετοχής του Δήμου στον ΟΤΑ Δάφνη. Κύριε Σύμβουλε. Ναι, στην κοινική συνέλευση που έγινε 2 Μαρτίου αποφασίστηκε ομόφωνα η μετατροπή του Δάφνη από δίκτυο ΟΤΑ σε αναπτυξιακό ΟΤΑ ΑΕ. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή και με τη συμβολή του κάθε Δημοτικού Συμβουλίου για τους Δήμους που ανήκουν και πρέπει να ληφθεί απόφαση μέχρι τέλος Ιουνίου, δηλαδή για να προχωρήσει το υλοποίηση του καταστατικού. Έχετε όλη την εισήγηση και προτείνουμε δηλαδή να αλλάξει ο τίτλος, δηλαδή από Δάφνη σε αντικειο Δάφνη. Ερωτήσεις υπάρχουν, κύριε συνάδελφε, για το συγκεκριμένο θέμα? Όχι. Τοποθετήσεις υπάρχουν, ναι. Κύριος Ανατζάς. Βασίλη, θυμάσαι ότι εμείς ήμασταν υπέρ τη συμμετοχή στη Δάφνη και πάλι την υπέρ είμαστε. Αλλά εδώ, αυτή τη στιγμή που θα βρεθούμε, έχουμε ένα αναπτυξιακό εμείς. Έχει ένα αναπτυξιακό η Περιφέρεια. Λέω τα γύρω-γύρω μας. Έχει ένα αναπτυξιακό που να κάνει υπέρ. Πάμε ένα αναπτυξιακό εδώ. Τι θα μας ωφελήσει εμάς, σαν Δήμος, αυτός εδώ ο αναπτυξιακός? Με ποια έννοια? Και βέβαια, το είπα και στην αρχή, ότι σε κάποια φάση πρέπει να δούμε τι μας δίνει αυτός ο σύλλογος. Ας πούμε, πέρα, ακόμα και γνώσεις είναι θετικό, αλλά αναπτυξιακός. Είναι μεγάλη ιστορία. Όπως όλοι αναφέρουν τη σκοπιμότητα παρακάτω και οι δραστηριότητες ποιες είναι. Μην σας διαβάζω δηλαδή. Η διατήρηση της αγωνιστικότητας, η αξιοποίηση ξεκάθαρου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του ΟΤΑ σε αγγελιαστολή με τα δίκτυα ΟΤΑ, αξιοποίηση λειτουργικών διευκολύνσεων ΟΤΑ συγκριτικά με τα δίκτυα ΟΤΑ, συμπληρωματική λειτουργία ρομποτάκια στα υφιστάμενα και καταργημένα νομικά πρόσωπα. Δηλαδή, το λέει δηλαδή ποιες είναι οι σκοπιμότητες της. Ναι, μα το διάβασα, συμφωνώ. Απλά έτσι. Μπορώ να πάρω τοποθέτηση να τελειώνω. Εντάξει, όχι είναι. Λοιπόν, θα το ψηφίσω. Αλλά κρατάω επιφυλάξεις για τους τόσο οργανισμούς αναπτυξιακούς που φτιάχνουν. Δηλαδή, είπα τρεις, έτσι. Η ΔΕΙΑ έχει και αυτά τα δικά της που θέλουν αυτοί να πάρουν μερίδιο από μέσα. Θα βρεθούμε σε κάποια φάση να δούμε πού θα μοιράσουμε το παιχνίδι σε κάποια φάση των έργων. Και βέβαια τότε θα υπάρξουν τα κλεισίματα και πρέπει να τα πούμε από τώρα για να μην βρεθούμε σε τύπου Λέσβου Shop. Είναι κοντά τα πράγματα στα Λέσβου Shop με όλους αυτούς τους αναπτυξιακούς που πάνε να γίνει. Και, εντάξει, τώρα ο Δήμαρχος, έχουμε το δικό μας αναπτυξιακό, είναι και πρόεδρος της ΠΕΡ, θα έχει έναν άλλον αναπτυξιακό εκεί. Εκεί θα υπάρχουν κάποια ζητήματα και γενικά. Καλά, στη Δάφνη δεν συμμετείχαμε Στη Δάφνη συμμετείχαμε εδώ και τόσο. Ναι, όχι. Λέω ότι όμως η Δάφνη δεν υπάρχει. Είδες ότι το ψήφισα από την αρχή. Είχα ψηφίσει τη συμμετοχή του Βασιλιά. Απλά λέω ότι βάζω κάποια ζητήματα, είπα και να το ψηφίσω, τα οποία να τα δούμε λίγο στο μέλλον. Να τα δούμε, αλλά δεν κολλάει κάπου δηλαδή η σύγκριση με το Λέσβο Shop. Είναι εντελώς διαφορετικό. Όχι, όχι. Δεν είναι καθόλου εντελώς διαφορετικό με τους αναπτυξιακούς. Κοντός ψαχνός αλληλούια. Καλά. Μην πιάζεστε. Κοντός ψαχνός αλληλούια. Ναι, όντως θα το ψηφίσει ο κ. Αλαντζάς. Είναι πρώτα τη Δημοτική Αρχή, δεν μπορώ να πω. Μια ενημέρωση, κ. Αλαντζά. Το δίκτυο Δάφνη εξειδικεύεται σε θέματα ενεργειακά, συμβουλές και τέτοια προς το Δήμο μας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο στην πορεία όλων αυτών των ετών που διανύσαμε. Όπως είπε και η ΔΕΠΑ. Δεν νομίζω ότι μας ενοχλεί ότι εκτελούνται κάποια έργα από τη ΔΕΠΑ. Να σας θυμίσω, έχουμε κάνει και προγραμματική με την Περιφέρεια σχεδόν της τάξης των 8 εκατομμυρίων από τέτοιους αναπτυξιακούς οργανισμούς που είναι πάλι την ελλαδική εμβέλεια που έχουν την τεχνογνωσία και την αμεσότητα. Ένα παρόμοιο είναι και το δίκτυο ΔΑΠ. Θα σας πω και εγώ ότι το 2010 είχα πει, όχι σήμερα, στο ΔΑΠ, σαν Δήμαρχος Πέτρας. Για να καταλάβετε, δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτό που είπα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτό που είπα. Ναι, αλλά τοποθετηθήκατε ήδη. Ναι, αλλά της λέω γιατί μου κάνει μια παρατήρηση που οι γνώσεις μου είναι αρκετές. Πρώτον, δεν μπορεί να ξέρει ποιες είναι οι γνώσεις σας, ένα το κρατούμενο και δεύτερον, έχετε ήδη κάνει ερώτηση και ήδη έχετε κάνει τοποθέτηση. Και πήρατε και πάλι μόνο σας το λόγο και επιβληθήκατε εκεί στην αντιδίκη. Ναι, αλλά δεν κάνω παρατήρηση σε κάποιον. Λοιπόν, κύριε Σικά, θέλετε κάτι εσείς? Δεν κάνω παρατήρηση. Ορίστε, ο κύριος Γεώργιος Σικάς. Εμείς διαφωνούμε με τη λογική των αναπτυξιακών. Τα έχουμε ξαναπεί. Θεωρούμε ότι πολλές φορές για αυτές τις ιστορίες για να κινήσουν δίνουν πάρα πολλά χρήματα μετά ο Δήμος. Η εμπειρία αυτό λέει. Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή από το κεφάλαιο που βλέπουμε κτλ. Δεν είναι και πολύ μεγάλη. Οπότε κυρίως ένα πρόσωπο πολιτικό. Αυτού του τύπου αναπτυξιακές είναι σε πλήρη επιγράμμιση τη κατευθύνση και δουλεύουν πάνω στην λογική των προγραμμάτων που βγάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαστε πολύ περίεργοι για το τι ρόλο θα παίξει όταν κάποια στιγμή δεν συζητεί το νησί, το τι προγράμματα μπορούν να φέρουν, τι προτάσεις φέρουν για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε προσέχουμε πολύ καλά που δίνουμε το κοινό και τι πολιτικές δηλώσεις κάνουμε όπως είναι αυτή εδώ. Γιατί αυτή εδώ δεν είναι ουσιαστικά αναπτυξιακή που θα δώσει ροπή στο Δήμο. Είναι πολιτική δήλωση και είμαστε πέρα στις λογικές. Οπότε θα ψηφίσουμε. Ψηφίσατε και θα ψηφίσατε. Κατά ψηφίσατε. Λοιπόν, υπέρ η παράταξη του κ. Αλαντζά, κατά η Λαϊκή Συσπείρωση, υπέρ η υπόλοιπη περνάει κατά πλειοψηφία. Λοιπόν, θέματα επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών. Έγκριση τροποποίησης διάρκειας παράτασης σύμβασης με τίτλο «Δράση ηλεκτροκίνησης Δήμου Δυτικής Λέσβου». Υποέργο 2. Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης δημοτικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Υποέργο 3. Εργασίες ΟΚΟ, νέες παροχές ΔΔΕ. Υποέργο 4. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με μπαταρίες για τη λειτουργία των σταθμών φόρτισης. Συγγήτρια Αντιδήμαρχος κυρία Κουκκινέλη Γιαννία Σανούλα. Είναι όπως το πιο προηγούμενο θέμα που είχαμε, ζητείται παράταση από την ανάδοχο εταιρεία, διότι λόγω κάποιων απρόβλεπτων που συνέβησαν, όπως πήγε στα σφαγεία, δεν υπήρχαν οικονομικές άδειες κλπ. Ζητείται παράταση για κάποιο διάστημα, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν, τα οποία έλυγαν στις 19 Έκτου πριν λίγες μέρες. Ερωτήσεις υπάρχουν, κύριε συνάδελφο, κύριος Ανατζάς και κύριος Σικάς. Κύριε Αντιδήμαρχε, οι σταθμοί που προβλέπετε να γίνουν, γιατί δεν μπορείς να το βρω. Από όσο γνωρίζω, είναι στην Καλονή, στα Ζουμά της Πέτρας και στην Ερεσό. Σε πρώτη φάση. Ναι, τρεις. Για τρεις μιλάνε. Από όσο γνωρίζω, ναι. Πολυχνήτος δεν πάει προς το Πολυχνήτο, καθόλου. Δεν είναι σίγουρη η κυρία Λατζά να σας τα απαντήσω. Όχι, εντάξει. Απλά έλεγα, αν ξέρω. Θα αποτελέσω μοναχή μας. Θα το παίρναμε πιο θερμία εμείς το έργο από ό,τι. Εσείς είστε ηλεκτροφόροι από μόλις σας. Κύριος Σικάς, Σουαλάνης. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, Αντιδήμαρχε. Εδώ λέει συγκεκριμένα, αναφέρει το λόγο που έγινε αυτή η παραστάση για αυτή την παράσταση και λέει τεχνικές δυσκολίες και επιμέρους παρεμβάσεις, τις οποίες σχετίζονται, με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υποδομών που θα εγκατασταθούν υποτιστές και τα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή, δεν ήταν δικά μας, δεν ήταν δημοτικά τα οικόπεδα, δεν ήταν δημοτική χώρα αυτή. Από όσο γνωρίζω, τα σφαγεία της Καλονής είναι παραχωρημένα στην ΑΒΔΕΛ, δεν είναι εγκαταστάσεις νόμιμες κλπ. Και παρουσιάστηκε κάποιο θέμα και υπήρχαν καθυστερήσεις. Οπότε εκλέχθηκε να γίνουν τώρα στο γήπεδο και τερίς, και όπως ένα θέμα και στην Ερεσό είχαν, και επιλέχθηκε η θέση που είναι οι αποθήκες κάτω από το κινητήριο. Όρκος του πλέον, κύριε Παντακιά, σε αυτό το σημείο. Άρα άλλαξαν θέσεις τώρα. Ναι. Άρα οπότε έχουμε καινούργια μελέτη. Όχι, ζητείτε μία παράταση ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Λογικά θα υπάρξει καινούργια μελέτη. Αλλαγή θέσεις. Από τα σφαγεία, καλωδί, στο επίπεδο και τέλος. Αυτά είναι δικά μας τα οικόπεδα, είναι σίγουρα. Και είναι αυτό μέσα από το πρόγραμμα Τρίτσης, δεν είναι. Και Τρίτσης είναι σίγουρα. Τρίτσης είναι, ναι. Εντάξει. Είναι συνέχεια του έργου του παλιού που είχαμε συζητήσει στην προηγούμενη τετραετία που έγινε πρώτα η προμήθεια των Ιωζαφίρων. Δεν είναι Ιωζαφίρης ότι εμείς δεν πήραμε, αλλά πάντα τα φορτίζουμε. Και είπαμε θα πάρουμε και φορτιστές, άμα θυμόσαστε. Αυτά. Είναι τεχνικό κινητό. Δεν είμαι κουτσεντέ σε Δήμο για να μπορέσουν να συμμετέχουν στο Δήμο για να μπορέσουν να αγοράσουν το αυτοκίνητο. Είμαι καθηγητής και παίρνω 1260. Τελευταία. Θα μπορούσες, Ιωάννη, να πάρεις. Και είμαι και συνδικαλιστής, απεργώ κάθε μήνα και όλες τις φορές, οπότε παίρνω το διάλογο και με το ζόρι. Πάμε να πήρε πολλά, θα πεις και ναι, Ιωάννη. Έχει επιδότηση τώρα, να ξέρεις. Ναι, θα μπορούσες να πάρεις, διότι ως γνωστόν αυτή τη στιγμή την αγορά των ηλεκτροκίνητων την έχουν κατακλείσει και οι σύντροφοι Κινέζοι. Και ακριβώς επειδή δεν το είχαμε υπολογίσει όλα αυτά τα μυαλά τα φοβερά της πράσινης ανάπτυξης. Ενώ λέγανε ναι, ηλεκτροκίνητα. Τώρα που είδαν ότι η αγορά πάει στην Κίνα, αν είδες, ξεκίνησε η Αμερική και η Ευρώπη να βάζουν δασμούς 30-40% επάνω. Γιατί φοβηθήκανε. Ναι. Αλλιώς θα μπορούσαν, δεν βάζανε δασμούς, αυτούς θα μπορούσαν. Είτε ηλεκτροκίνητα βάζανε, είτε και οι κύριοι εσωτερικοί σκάφοι τραβάνα, οι Κινέζοι θα τα παίρναν όλα τώρα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι. Μπορώ να έχω μία συμπλήρωση. Νομίζω απαντηθήκαν αυτά που ρωτήσαν οι άνθρωποι. Υπάρχει μια απορία για τον Πολυχνήτο, υπάρχει και στον Πολυχνήτο. Ορίστε, βλέπω. Υπάρχει και στον Πολυχνήτο σταθμός φόρτισης. Πού? Εκεί που θα γίνει το πράσινο σημείο. Εκεί στο πράσινο σημείο θα κάνω διαδικασία έκθεση, διότι θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, δίπλα στο γήπεδο, στην είσοδο του χωριού, πάνω από το γεωθερμικό πεδίο, να υπάρχει κανένα λάθος. Πρόεδρε, κάνα λάθος. Δεν διαφωνώ, έγινε ένα λάθος. Πρέπει να διαδοθεί. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε πράσινο σημείο πάνω από το γεωθερμικό πεδίο, δίπλα στο γήπεδο, και έχουμε πάρει και απόφαση να γίνει αυτό το σημείο γήπεδο 8x8 με. Έτσι, είναι η αλήθεια. Σωστά. Όχι 5x5, 8x8. Υπάρχει απόφαση, βεβαίως. Έχει δίκιο ο Λεβάκη. Κύριε Αλάνη, εσείς θέλετε κάτι από αυτό? Δεν τους έλεγα ότι δεν είναι καθαρό. Τα πράσινα σημεία δεν τα επιλέξανε. Αυτά έχουν ξεκινήσει το 2016. Αντιδήμαρχε, δεν επιπευθύνε. Μην με εξκαλύνετε. Το 2016 ήταν και κάποιοι από εδώ μέσα και σε θέσεις ευθύνης με τον Ενιαίο Δήμο Λέσβου. Εγώ στον Ενιαίο Δήμο Λέσβου που παρακαλούσα, για να ξέρετε, να κατέβω και επικεφαλής σε σοβαρό πολιτικό χώρο, μεγάλο πολιτικό χώρο που εξελίχθηκε, δεν δέχτηκα. Και γιατί δεν δέχτηκα? Γιατί διαφωνώ πλήρως με τη λογική όπως έγινε ένας Δήμος στο Υγή. Όπως διαφωνώ και με τη λογική σήμερα ότι υπάρχουν δύο Δήμοι. Ναι, το πράσινο, ναι, η αιτία λοιπόν που υπεδείχθηκε αυτό το πράσινο σημείο και λέγει δίκιο Στέφανος, το υπόδειξαν κάποιοι. Ήταν λάθος. Δεν θα του συνεχίσουν το λάθος του μνημονεύομαι. Α, γίνει ακριβώς για πελέτα στο μεταφέρμα λόγος. Να το παρατήσουμε. Γιατί να το παρατήσουμε? Δεν μπορεί να γίνει αιτία. Δεν γιώργουν γεωμετρικά αξιώματα αυτά. Αλλάζουν. Γίνεται καινούργια μελέτη και να τήρεται. Αλλού. Γιατί θα κάνουν τα λεφτά? Πού τα γίνει θα κάνουν? Λοιπόν, βάση περιπτώσει. Αν τελειώσατε την κουβεντούλα μεταξύ σας, να ξέρεις. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Όχι, παρακαλώ κύριε Σικά, η ερώτηση είναι άλλη. Ο χώρος ήταν κεντροαριστερός. Πρόεδρε, εγώ εκεί που είμαι, όχι, από εκεί που σας κάνανε την πρόταση, βρε παιδί μου, λέω. Την πρόταση λέω που σου κάνανε, από εκεί λέω. Εγώ κατάλαβες τη ρώτησα. Γιατί αυτός ο χώρος πολύ τουρλού-τουρλού μ' είχε φανεί για τα δικά στα γούστα, δεν ξέρω. Δεν ακούς κιόλας. Άστο, δεν πειράζει. Λοιπόν, οκ. Α, εντάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η εισήγηση είναι συγκεκριμένη. Τι ψηφίζετε? Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, Γιάννη, εσείς είστε αρνητικοί, έτσι δεν είναι? Σωστά? Καλά το κατάλαβα. Εσείς, κύριε Ανατζά, το ψηφίζετε. Ωραία, περνάει κατά πλειοψηφία. Για δικαιολόγηση ψήφου. Δικαιολόγηση ψήφου θέλετε, ο κύριος Αλαντζάς. Πρόγραμμα νίκης. Συμφωνούμε, το ψηφίζουμε. Γίνεται αλλαγή. Δεν χάνονται τα λεφτά. Προχωράμε. Όπου θέλουμε δηλαδή, γίνονται αλλαγές. Το λέω προς το μέλλον για τα πράσινα σημεία. Γιατί, κύριε Αλάνη, και στη Δημοτική Επιτροπή έχω ρωτήσει για τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Και θα πει για το Πολυχνήτου ότι υπάρχουν αντιδράσεις, με βεβαιώσετε για κάτι άλλο. Όπως λέω και για τα δάση ότι υπάρχουν αντιδράσεις, χτες μου είπαν για 500 υπογραφές και μου είπαν και δικηγόρο. Άλλα λέγατε. Αλλά αλλαγή δεν πρέπει να χαθούν τα έργα. Γι' αυτό ψηφίζουμε να μην χαθούν τα έργα, να γίνουν τα έργα, αλλά με τις τοπικές κοινωνίες μαζί μας. Ναι, βέβαια, αλλά κύριε Λαδά, στο Πολυχνήτου όμως, άλλο πολιτικό ακίνητο. Θα το συζητήσω. Πού? Όχι να χαθούν. Δίπλα στο σταθμό μεταπρόψης είναι έρθει 1.000 που είναι και ο σταθμός του. Συγγνώμη κύριε Απόστολε. Τώρα είναι λοιπόν να βγει εκεί. Απέναντι από το Κανετσουλίδη. Φτιάχνουν κάποιους πεντοσουλίδες. Πιο πέρα, αυτό εκεί. Στέφανε, η παλιά κομματερή ήταν η φτιάχνη. Το είπαμε, τους θεωρούσαν μακριά και δεν το δέχαμε. Εκεί που είναι γυνάτες, αυτοί που είναι στο Δήμο τώρα. Δηλαδή αυτό που είναι κοντά μας στο χωριό είναι η ίδια πρόταση. Αλλά δεν μπορείς τώρα να ζεις στο χωριό να βάζεις αυτό το πράγμα και να λέμε πήραμε 5, να κάνουμε και 8x8 γήπεδο. Πράσινο γήπεδο, πράσινα σημεία, όλα πράσινα. Ναι, κάποτε, έρχεται. Με την του ΣΥΡΙΖΑ μας έρχεται. Καλά. Τώρα θα φύγουμε κι εμείς. Καλά, καλά. Δεν τελειώσαμε? Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι παλιά ιστορία, το γνωρίζετε όλοι και εσείς που είστε πιο παλιά από την αυτοδιοίκηση, δεν χρειάζεται. Όπως επίσης και εκεί που υπήρχαν αντιδράσεις, υπήρχαν αποφάσεις τότε τοπικών συμβουλίων, οι οποίοι τώρα λένε εμείς δεν ξέραμε, δεν κάναμε, δεν ράναμε, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τι ψηφίζετε κύριε συνάδελφοι? Είστε εσείς υπέρ. Εσείς είστε κατά, οι υπόλοιποι υπέρ περνάει κατά πλειοψηφία. Λοιπόν, Θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, η συγκέντρια αντιδήμαρχος κυρία Κουκκινέλια Σανούλα, απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου έκτασης 25 τετραγωνικών μέτρων ή όσο και αν είναι αυτό, κείμενο οικοπαίδου 153,5 τετραγωνικών μέτρων, με την επωνυμία πρώην Δημοτικό Τουριστικό Γραφείο Μήθυμνας, στον φορέα τουρισμού Μήθυμνας που ανήκει στην τοπική κοινότητα Μήθυμνας, στη Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας. Κυρία Αντιδήμαρχε. Λοιπόν, ως εισήγηση πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο είχε παραχωρηθεί δωρεάν, όμως έχει έρθει το αίτημα από το φορέα τουρισμού Μήθυμνας, ο οποίος θέλει να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα και ζητάει να γίνει απευθείας μίσθωση έως 31 Δεκάτου του 2027. Υπάρχει σύμφωνη γνώμη από το τοπικό του Μολύβου και το αντίτιμο είναι στάτους των 100 ευρώ. Αν συμφωνήσετε, ώστε να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Ερωτήσεις υπάρχουν, κύριε Σικάς. Αυτό το... Ο φορέας τουρισμού του Μολύβου είναι της Μήθυμνας. Τι είναι νομικό πρόσωπο, είναι... Νομικό πρόσωπο είναι την Μήθυνα. Είναι ο φορέας ο οποίος έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια που τον δημιουργήσαν οι μολυβιάτες, δηλαδή. Οι επαγγελματίες του Μολύβου που ασχολούνται με τον τουρισμό κτλ. Τον ιδρύσαν. Εδώ και χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει δικό του Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόεδρος τα τελευταία χρόνια είναι ο κύριος Μόλβαλης, αν δεν απατώμε. Δεν ξέρω αν άλλαξε τώρα. Ο Νίκος, ναι. Λοιπόν, και είναι αυτοί οι οποίοι διοργανώνουν διάφορα από τα food fest, από κτλ. Είναι 10-15 χρόνια. Είναι τουλάχιστον 15 χρόνια. Αλλά δεν είναι μόνο στο Μολυβογιά, είναι και Πέτρα, έχει επεκταθεί και Καλογή και στη Γέρα έχει επεκταθεί. Γιατί το ζητήσαν οι άλλες κοινωνίες, το ζητήσαν να πούνε μέσα. Επειδή έκανε δουλειά δηλαδή ο φορέας αυτός, γύρεψαν και απ' άλλα μέρη να πούνε μέσα. Επειδή άρα γίνει σαν ιδιωτικός φορέας δηλαδή. Στην ουσία, μπορεί να είναι λίγο περίεργο. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι το διαχειρίζονται για τον εαυτό τους. Είναι μέλη σχεδόν όλοι οι τοπικοί επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό και όπως είπε ο Βαζής, έχουν δει και αλλού κτλ. Και επειδή έχει την επιληξία αυτός εκεί πέρα, έχει δυνατότητα να κυνηγήσει και προγράμματα κτλ. Σαν τουριστικό γραφείο, όχι έχω δηλαδή μια ένσταση, δεν διαφωνώ αυτό το πράγμα. Ότι μη μας κατηγορούμε ότι ξέρετε ότι στηρίζουμε μια ομάδα ανθρώπων που έχει τελειωμένο λόγο. Όχι, πρακτικά είναι σαν συνεταιρισμός. Όχι. Άρα είναι ένας φορέας ο οποίος στην ουσία προσπαθεί να προωθήσει, ναι, προσπαθεί να προωθήσει τον τουρισμό και την επισκεψιμότητα και να προβάλλει ας πούμε και τη Λέσβο γενικότερα. Δηλαδή να φανταστείς ότι ο φορέας, το food fest που έκανε κτλ. Δεν είχε δράσεις και μαγειρέματα μόνο στο Μόλυβο, ας πούμε. Είχε και στην Πέτρα, στην Καλονική, στην Πέτρα θα γίνει. Από ό,τι διάβασα, Γιώργο, όχι. Δεν στηρίχθηκε, ναι. Ναι, από ό,τι άφησαν εχθές όμως, ότι δεν τους στήριξε οι δύο δήμοι. Όχι, θα πω, Γιώργο, πολύ για την Περιφέρεια. Επειδή είμαι ενήμερος, η Περιφέρεια έδινε το 1/3 από αυτά που είχε υποσχεθεί και ο Δήμος Μητυλίνης 0. Από αυτά που είχε υποσχεθεί 0. Εμείς αυτά που ήταν να δώσουμε θα τα δείξουμε. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου τα λεφτά που είχε βάλει δεν είναι όλα. Απλώς εγώ έχω την αίσθηση αυτή μη τυχόν κατηγορηθούμε ότι όχι για ένα μέρο. Όχι. Έχει δημιουργηθεί κάπου εκεί από το 2008 κάπου εκεί πέρα. Είναι δηλαδή πλέον. Είναι θεσμός στην περιοχή, ας πούμε. Λέω, καταλαβες. Ναι, κάπου εντάξει. Λοιπόν, εσείς είστε σύμφωνοι από αυτό. Ναι, με ιδεολόγηση ψήφου πέσουν. Θα λύσουν. Θα μπορούσαν να έρθουν κι άλλα. Κύριε Παπαθανασίου. Κυρία Αντιδήμαρχε, σαφώς και θα ψηφίσουμε. Εγώ τουλάχιστον στην παράταξή μου είναι το θέμα σας αυτό. Δεν ακούγεις καθόλου. Με ακούτε. Σαφώς λέω και θα ψηφίσουμε, λέω ότι το θέμα σας αυτό. Σας έχω αναφέρει ένα θέμα που έχουμε, ένα ψήφισμα που γίνει από το τοπικό, γιατί βλέπω φέρνεται από το βόρειο μέρος συνέχεια για επινοικιάσεις μαγαζιών, κτηρίων, οτιδήποτε. Για τον κύριο Σπανό, έχει ένα τετράμινο που έχει πάρθει απόφαση από το τοπικό και δεν το έχετε φέρει ακόμα στο Συμβούλιο. Σας ρώτησα δε, εάν θα υπάρχει, πώς λέγεται, αν θα ισχύει από τη μέρα που ψηφίστηκε από το τοπικό. Δεν έχω λάβει απάντηση αυτό, ούτε έχω δει κάποιο θέμα να φέρετε στο Συμβούλιο. Αντίθετα, φέρετε ό,τι άλλα για να ψηφίσουμε. Αυτό που είναι το μόνο σίγουρο, αγαπητέ, είναι ότι δεν ισχύει από την μέρα που ψηφίστηκε από το τοπικό. Πρέπει να περάσει παραπάνω για να. Έχουν περάσει 4 μήνες που έχει ψηφιστεί από το τοπικό. Μου είχατε πει ότι δεν είχε έρθει. Το email σας θα το ξαναστείλαμε. Σας κύριε Παπαθανάση, ότι δεν το είχα δει παρά μία αναφορά μου είχε κάνει υπηρεσία. Με το που ξανασυστήσαμε, το συζήτησα την επόμενη μέρα με την υπηρεσία και η υπηρεσία είναι καθολικά αρνητική ότι δεν μπορεί να ισχύσει διότι η μείωση του συγκεκριμένου ενοικίου είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια με φαντάζομαι τον κύριο Ζαφύρη Αντιδήμαρχο γιατί ήταν μέσω COVID. Έγινε με τη δικαιολόγηση του κόστου. Αυτό το ενίκιο λύγει την επόμενη χρονιά, σε ένα χρόνο νομίζω και λιγότερο από ένα χρόνο, από ό,τι μου λένε από την υπηρεσία, που το συζήτησα διεξοδικά και με τον διευθυντή και την προϊσταμένη και τον υπάλληλο, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη μείωση του 50%. Φανταστείτε μου λέει τι θα γίνει, αυτό θα πρέπει να απαιτηθεί σε όλα τα κτίρια που μισθώνουν. Τέλος πάντων, λοιπόν. Γι' αυτό και δεν ήρθε και δεν έχουν σκοπό να το φέρουν, τουλάχιστον σαν υπηρεσία δεν μου το επιτρέπουν. Ότι δεν είναι ορθό. Αμέσως θα χωρίσει. Δεν έχει υπάρξει μείωση. Ο άνθρωπος είπε για διατήρηση του υπάρχοντε. Για διατήρηση στο μειωμένο. Στα 200 ευρώ. Ναι, ήταν 400. Ο Δήμος μας λόγω COVID τα προηγούμενα χρόνια του το μείωσε 200 ευρώ. Αυτό είναι η μερών υπηρεσία. Οπότε δεν μπορούμε να το διατηρήσουμε εφόσον ήταν με την αιτιολόγηση του COVID στα 200 ευρώ. Να είναι 200 ευρώ. Και λύγει την επόμενη χρονιά. Δηλαδή θα υπάρξει αύξηση στο ενοικείο, δηλαδή. Θα πάει πιο πριν στα 400, όπως ισχύει σε όλα τα ενίκια του Δήμου μας. Μάλιστα, γιατί έχετε, από την υπηρεσία σας έχετε νοικιάσει κτίριο 1.500 τετραγωνικά για 100 ευρώ, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. 1.500 τετραγωνικά, 100 ευρώ. 60 τετραγωνικά είναι, να το πάμε 400 στον άνθρωπο. Κύριε Παπανασίου, τις αποφάσεις δεν τις παίρνει η υπηρεσία. Η υπηρεσία εξετάζει αν είναι νόμιμο. Νόμιμο είναι να νοικιάσουμε ένα κτίριο 1.500 τετραγωνικά, 100 ευρώ. Παίρνει η Δημοτική Επιτροπή, το Δημοτικό Συμβούλιο και ελέγχονται από την αποκεντρωμένη. Το κυρικό Μετσάτης. 100 ευρώ. 60 τετραγωνικά, μάλλον 400 ευρώ. Εκτός δημοκρασίας, είναι 100 ευρώ. Δεν δεχόμαστε. Δίνει μια προκήρυξη και αποδέχεται την δημοκρασία και τους όρους της προκήρυξης. Έχει ρίξει και 60.000 άνθρωπο. Τι σημασία έχει αυτό, αφού το αποδέχτηκε. Να το παρατήσει το μαγαζί, να μείνουμε. Πρόεδρε, από ό,τι είδα στην εισήγηση, ο φορέας αυτό του πρώην τουριστικού γραφείου του έως Δήμου Μήθυμνας το έχουμε παραπορήσει η Δημοτική Αρχή, μάλλον στο προηγούμενο Συμβούλιο, ήδη στο φορέα, μέχρι το 28. Η διαφορά αυτή τη στιγμή είναι ότι το ενοικιάζουμε για προς 100 ευρώ, αλλά για 5-6 μήνες ακόμα. Μέχρι το 27 πάει. Ναι, το 27-28 δεν θυμάμαι. 27. Δεν μένω εκεί. Αλλά ήταν μια διαφορά 5-6 μήνες μόνο. Η διαφορά βέβαια είναι το ενοίκιο. Για να μπει σε κάποιο πρόγραμμα, ήθελα να ρωτήσω, είναι de facto ότι το μπορεί να μπει με τόσο λίγο διάστημα σε αυτό το πρόγραμμα. Τέλος πάντων, αυτό το ξέρει ο φορέας και εμείς θα το ψηφίσουμε. Είναι από την ΕΤΑΛ και ζητάνε αυτό το συγκεκριμένο όριο. Αυτό το συγκεκριμένο όριο. Το πρόγραμμα ζητάει αυτό. Okay. Από ό,τι ξέρουμε δεν πρέπει να στο τοπικό. Ωραία. Αφού λοιπόν. Ναι, αφού λοιπόν αναφέρει αυτό, δεν έχουμε κανένα λόγο. Τότε θα το ψηφίσουμε να μπορέσουμε να πέσει το πρόγραμμα. Φέρει λεφτά στην περιοχή έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ψηφίζουμε κύριοι. Λοιπόν, εσείς είστε υπέρ. Εσείς. Υπέρ είστε, Θέμη. Ομόφωνο. Πρώτο τελευταίο θέμα, θέματα κοινωνικής προστασίας, δυστυχής εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα νομικής υπηρεσίας και κοινωνικής προστασίας Αλεξανδρής Νικόλαος, καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες. Κύριε Αντιδήμαρχε, συγγνώμη κύριε Σύμβουλο. Νομίζω ότι ως διοίκηση δεν ό,τι αναφέρει η εισήγηση, δεν νομίζω ότι έχουμε να παρουσιάσει κάτι άλλο. Αν κάποιοι των συναδέλφων θέλουν να... Ο κύριος Παγιαχός. Με μια ερώτηση, κύριε Αλεξανδρέα. Μια ερώτηση. Σε κάνει θετικό το ότι δίνονται θετικά βοηθήματα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και οικονομικά. Απλώς πώς οι αιτήσεις υπάρχουν, δημοτών. Δυστυχώς και παραχέ, οι αιτήσεις είναι πάρα πολλές και ο υπολογισμός, όπως είδατε, που ψηφίσαμε εδώ προμηνών, είναι στο συγκεκριμένο κωδικό αυτή τη στιγμή μόνο 9.000, δηλαδή μιλάμε για 15 οικογένειες. Οι αιτήσεις είναι άνω των 80, οπότε καταλαβαίνετε ότι αν διαβάσατε και την εισήγηση, μιλάμε για πολύ έτσι, λεπτά ζητήματα και οικογένειες. Όντως, η μία που έχω το ελεύθερο να το πω είναι η περίπτωση του Λυσβορίου που έχει κοπεί το που δεν έχουμε να κάνουμε προσωπικά δεδομένα. Η γυναίκα λέει δεν έχω κανένα πολιτικό θέμα να αναφερθεί και το όνομά μου. Κοιτάμε να είναι μόνο τέτοιες περιπτώσεις. Και οι άλλες δύο υπάρχουν εισηγήσεις από την μελέτη, η έκθεση μάλλον από την κοινωνική υπηρεσία. Πραγματικά το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε ήταν αυτά τα 600 ευρώ. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι έχουν χαμηλό εισόδημα και τους προτείνουμε. Είναι πολλοί παράγοντες, θέματα υγείας, και οι άλλες δύο περιπτώσεις είναι με ανίατη ασθένεια, οπότε καταλαβαίνετε. Σταγόνας στον ωκεανό είναι δυστυχώς, αλλά το ίντερνετ σε έργο να γίνει τροποποίηση του προπολογισμού. Θα επανέλθουμε με κάποια αναμόρφωση, γιατί όντως σας είπα είναι 9.000 όπως έχετε υποψηφίσει όλο. Μακάρι να ψηφιστεί κι άλλα. Γιατί είναι 9.000 για το συγκεκριμένο κωδικό, έτσι. Έχουμε άλλη ερώτηση. Ο κύριος Ανατζάς. Εντάξει, προβλέπεται από τον νόμο, πολύ καλά κάνουμε, τα δίνουμε και έτσι πρέπει. Έχουμε λίστα στο Δήμο Δυτικής Λέσβου πόσα άτομα είναι που δικαιούνται. Οι υπηρεσίες μας δηλαδή έχουν κάποια λίστα 50, 100, 150. Από όσο περάσαμε τις 80, αλλά δεν νομίζω ότι ούτε θα μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε στα επίπεδα αυτά να καλύψουμε και τα 648, δηλαδή 50.000 για το συγκεκριμένο κωδικό. Αλλά κάποιοι επειδή έχουν απλά χαμηλό εισόδημα θεωρούν ότι το δικαιούνται. Δεν είναι έτσι. Είμαστε πολύ πιο αυστηροί στο να, για να μπορέσουμε να καλύψουμε περιπτώσεις που όντως έχουν ανάγκη. Δηλαδή, εγώ, οι όροι, γι' αυτό ρωτάω, οι όροι εκτός του εισοδήματος είναι στην ευχέρεια τη δικιά μας ή δεν είναι θεσμοθετημένα νομικά, αυτή είναι. Δηλαδή, ο Αναγκιάς που έχει κάτω από 20.000 συγκεκριμένο αυστηρό πλαίσιο δεν υπάρχει. Συγκεκριμένο αυστηρό πλαίσιο δεν υπάρχει. Γι' αυτό προσπαθούμε μέσω... Είμαι μέσω του βοήθεια στο σπίτι, είμαι την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου που γεννάνε κοινωνική λειτουργία και κάνουν τις εκθέσεις. Να κοιτάω όλες τις παραμέτρους. Πάντως, επειδή κατάλαβα, εμείς είμαστε υπέρ στο 6848 να το ψηφίσουμε και αύριο. Μα... Τίποτα άλλο. Να πάμε υπέρ. Σε τροποποίηση είμαστε υπέρ στο 6848 να το ψηφίσουμε και 100 να πάνε το ψηφίσουμε. Θεωρούμε ότι πιάνουν το. Νομίζω ότι σου δίνω εφόδια. Εντάξει, θα τα δέσει στο χέρι μας. Ο κύριος Σικάς. Ιωάννης. Νομίζω ότι επιβάλλεται να βρούμε τρόπο να οι άνθρωποι αυτοί γιατί να το βοηθούν. Γιατί βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο αυτή, όχι μόνο και περισσότερο χρόνο. Δηλαδή, ξέρουμε ότι είναι οι πιο πολλοί αγρότες, συνταξιούχοι, γυρασμένος πληθυσμός, με εισοδήματα 350 και 300 ευρώ το μήνα και άρρωστοι. Φυσικά, όταν γυρνάς εδώ, είσαι και άρρωστοι. Δυστυχώς. Μακάρι να μην είσαι, αλλά συμβαίνει. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε τρόπο. Και νομίζω, Νίκο, ότι δεν θα υπάρχει δημοτικό σύμβουλο που θα είναι αντίθετο αυτή τη δουλειά. Και αν το ψάξει, μια και είσαι εκεί στα πράγματα τη νομική φύσεω, κάτι μπορεί να βρείτε, καμιά τρύπα. Λεφτά δεν παίρνει κομμάτι. Καλύτερα να μίγει κάποιο έργο ή κάποια εκδήλωση σε τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες θα φύγουν χρήματα που σπαταλούνται εδώ και εκεί και να πληρωθούν τέτοιου είδους καταστάσεις. Δεν νομίζω να διαφωνήσει κανείς δημοτικός σύμβουλος. Είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ. Ναι, ναι. Ένα λεπτό. Να πω ότι για την υπόθεση του που είχε κοπεί το ρεύμα, είχα διαβάσει κάποιες δηλώσεις του κ. Αλεξανδρίου που έλεγε αυτό μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο για την επανασύνδεση του ρεύματος. Να πούμε ότι ευτυχώς επεκτήθηκαν οι άνθρωποι στο εργατικό κέντρο και επανασυνδέθηκε το ρεύμα και ελπίζουμε να τους βοηθήσουμε τώρα για να μην ξανακοπεί. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το τελευταίο θέμα για σήμερα είναι το θέμα το οποίο έμενε ως δικαιούται η Λαϊκή Συσπείρωση μέσω του αρχηγού της κυρίου Σικά. Ναι, γιατί είναι Γιώργος εδώ. Από το mail του Γιώργου έφυγε. Λοιπόν, είναι η χρηματοδότηση μελέτης της παραλίας της Λουκίδας από διάβρωση. Με αφορμή ότι ο κ. Δήμαρχος συμμετείχε και όλες τις νέες επιτροπές. Με αφορμή ότι ο κ. Δήμαρχος συμμετείχε και όλες τις νέες επιτροπές, μια διαρκή επιτροπή για τη διάβρωση των ακτών. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην περίπτωση. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Όχι, να καταγράφει. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην περιοχή της Νηφίδας. Υπάρχει διάβρωση. Υπάρχουν δύο μικροί μικροβιότοποι καταγεγραμμένοι ήδη στους μυστικούς μικροβιότοπους στο ΦΕΚ. Η διάβρωση αυτή είναι αρκετά χρόνια τώρα. Είναι πολύ σύνθετα ζητήματα, πολύ εξειδικευμένες μελέτες. Ωστόσο, έχουμε επιτύχει να υπάρχει τμήμα περιβάλλοντος εδώ πέρα και προσωπικό το οποίο γνωρίζει αυτά τα προβλήματα και που έχει φύγει σε άλλα πανεπιστήμια, αλλά και υπάρχει το μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δεν είναι μόνο η Νηφίδα. Υπάρχουν προβλήματα και στην Ερεσό από ό,τι γνωρίζουμε, υπάρχουν προβλήματα και στο βόρειο τμήμα του νησιού. Προτείνουμε λοιπόν να γίνει μια μελέτη σε σχέση με τη διάβρωση των ακτών στην Νηφίδα, η οποία κιόλας θα αποτελεί και αφετηρία για μια καλή συνεργασία και για τα υπόλοιπα μέρη και μια καλή εμπειρία. Θα ήθελα να πω. Κυρία Κουκκινέκη, κύριο Σουαλάνης. Α, και απλά συμπληρώσω ότι είναι και έτοιμο του Τοπικού Συμβουλίου. Η διάβρωση, κύριε Σουκά, δεν είναι μόνο στην Νηφίδα. Είναι στη σκάλα Πολυχνήτου, στη σκάλα Βασιλικών, είναι Σκαμνούδη, είναι Ερεσός, είναι. Όλα τα παραλιακά, εν πάση περιπτώσει, μέρη. Γιατί να επικεντρωθεί μόνο στην Νηφίδα και όχι και στα υπόλοιπα. Απαντάω. Θέλω μια συνολική μελέτη για όλα τα. Για όλου του νομίζω ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό επί του πρακτέου. Εσείς αναφερθήκατε αυτό. Είναι καθαρά τεχνικό ζήτημα. Υποθέτω και από όσα έχω δει ότι τέτοιου είδου σημειακές μελέτες γίνονται σε αυτό που ονομάζουμε όρους κατά κύριο λόγο. Οπότε γι' αυτό ακριβώς μπορεί να γίνει στην Νηφίδα, υποθέτω. Δεν τα γνωρίζω ακριβώς, είναι πολύ σύνθετη επιστήμη από τη μηχανική. Αλλά αυτό που περιγράφεται είναι στρατηγικό χαρακτήρα σχέδιο και λέει ότι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτητων ζωνών. Αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα. Αυτό είναι στρατηγικό. Εμείς θέλουμε κάτι που να έχει σχέση με δράσεις, να λύνει το πρόβλημα εκεί και να κουτάμε την εμπειρία σχέση με αυτό. Ναι, δηλαδή θα γίνει η Νηφίδα και η σκάλα που η διάβρωση είναι πολύ μεγαλύτερη, θα παραμείνει έτσι. Αυτό που το ορίζει ο μηχανικός που το κάνουμε. Να πάρει όλους τους οικισμούς που έχουν πρόβλημα για να γίνει η μελέτη. Και αυτό που έχει το κυρία Γιάννη. Κυρία Σικά, όπως αναφέρατε, ο Δήμαρχος και εγώ και η περιβαλλοντολόγος του Δήμου μας συμμετείχαμε στη συγκεκριμένη μερίδα και αύριο πάλι υπάρχει συνάντηση. Έχει κάνει ο Δήμος μας την παρουσίασή του, τα αιτήματά του κλπ. Και θα τα παρουσιάσει ο Δήμαρχος. Και όπως δεν ξέρω αν σας έχουν ενημερώσει, η Νηφίδα ήταν από τα πρωταρχικά, η περιοχή του Πολυχνήτου, όπως και άλλα μέρη και η σκάλα Ερεσού και η Εφθαλού κλπ. Στις προτεραιότητες του Δημάρχου μας, του Δήμου μας, ώστε να εξεταστούν. Από την ημερίδα προέκυψε ότι θα είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη και μάλλον θα προσπαθήσουν να γίνει ένας φορέας ο οποίος να δει διεξοδικά τα θέματα που υπάρχουν στη Μεσόγειο. Τώρα, ο Δήμαρχος δεν είναι εδώ. Εγώ από πλευράς μου θα σας πρότεινα, αν θέλετε, μέσω Zoom θα γίνει αύριο. Αν θέλετε να σας ενημερώσω την ώρα και αν μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς ο ίδιος. Κύριε Σικάς, πρώτα-πρώτα, η γενιά που υπάρχει στην Νηφίδα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη σκάλα, Γιώργο. Όχι ότι η σκάλα είναι κάτι, μάλλον μπορώ να πω ότι η σκάλα έχει προσθέσει άμμος παράγει. Πάντα ζημιά. Όταν είχα κάποια στιγμή με το τμήμα περιβάλλοντος, τότε που ήταν ο Καποδιστριακός Δήμος, είχε κατεβεί ο Φάινς του Καραμπάς, ήταν καθηγητής στο τμήμα περιβάλλοντος εδώ. Είναι ακτομηχανικός. Δυστυχώς πήρε μετάθεση στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης και δεν εδώ. Και κάναμε αρκετή. Γυρίσαμε 2 μέρες και είδαμε τα πράγματα. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι αρκετών ετών. Και πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση. Δηλαδή, γι' αυτό συμφωνώ εδώ με τον Γιώργο που είπε σημειακά που θα το δούμε. Άμεση παρέμβαση, διότι μπορούν να υπάρξουν κάποιες άμεσες λύσεις τουλάχιστον να μην συνεχιστεί παραπάνω η διάβρωση και η ζημιά. Ακόμη και ο δρόμος που έγινε, που εγώ ήμουν παιδί 5-6 χρονών όταν έγινε αυτός ο δρόμος, ήταν ζημιά γιατί πήραν παραλία και κάναν το. Πάνω στην άμμο κάναν το δρόμο. Και ελαττώθηκε η παραλία και συγχρόνως ο χώρος απόσβησης του κύματος, δηλαδή εκτόνωσης της θαλασσοναρχής, έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Χτυπάει στα στοιχεία που κάνουν, γι' αυτό και το δρόμο για τις φορές, χτυπάει, αναστρέφεται και πάει μέσα στον άμμο. Και βλέπουμε μια μετακίνηση του άμμου. Από το καφενείο προς τα κάτω του Γρηγόρη του Τσάνου, αν έχετε επισκεφτεί, να μετακινείται προς την έξοδο του κόλπου. Να μετακινείται προς την έξοδο του κόλπου. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια άμεση παρέμβαση. Αν θέλετε και τις μετοστρώσεις που κάναμε εμείς στους ποταμούς, γιατί δυστυχώς οι ποταμοί έγιναν δρόμοι και έχουν συμμετοστρωθεί. Όλο αυτό το φερτό υλικό που έφεραν οι ποταμοί χάθηκε από την αμμουδιά. Όπως είπα πιο μπροστά ο δρόμος, το λιμάνι, κάποιες παρεμβάσεις άλλες που έγιναν κάθετα έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια άμεση μελέτη, τουλάχιστον στο κομμάτι της Νηφίδας, διότι χωρίς να θέλω να πω ότι είναι κάτι το μοναδικό, ας πούμε. Καλά, η Νηφίδα είναι σαν μέσα στον κόλπο, ίσως είναι η καλύτερη παραλία, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί μέσα στον κόλπο. Και είναι και ένα ιδιαίτερο μέρος, γι' αυτό το ονομάζω και Νηφίδα στρατή. Δεν το ονομάζω στην τυχαία. Θα διαφωνήσουμε. Δεν έχουν παραλύσει τα απέναντι του Ισραηλινού. Όχι, άλλο πράγμα δεν είναι γι' αυτό. Είπα ότι δεν είναι. Α πούμε, είναι μια παραλία πολύ καλή για τον κόσμο. Και όταν δεν έπαιρνα τον άλλο, ήταν παραλία 8, 10, 12 μέτρα. Νηφίδα σημαίνει καλό. Νύφη. Από νύφη, Ιωάννη. Βέβαια, μια ταπεινά του κούκκου, βέβαια, αλλά εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι... Λοιπόν, ακούστε, καταλάβαμε, εντάξει. Επιβάλλεται άμεσα να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, γιατί χρόνο με τον χρόνο, Πρόεδρε, η κατάσταση της παραλίας της Νηφίδας επιβαρύνεται. Κοιτάξτε, το άμεσο είναι σχετικό. Ναι, άμεσο είναι σχετικό. Να το καταλάβω, πολύ καλά γνωρίζετε ότι χρειάζεται εκτομηχανική μελέτη και αυτά τα πράγματα θέλουν τον χρόνο τους. Αλλά να ξεκινήσει μια διαδικασία για να πούμε σε αυτή τη λογική. Αυτό δεν λέτε. Πολύ ωραία, να που συμφωνούμε όλοι. Εσείς κύριε Ανατζά, συμφωνείτε? Το μικρόφωνο στον κύριο Ανατζά, παρακαλώ. Τελειώνεται μια και ώρα και στο ποδόσφαιρο εδώ να το χάσουμε. Άντε πολλά παραπαγγίσια. Λέτε, φίλοι. Τι έγινε πάλι σήμερα. Γιατί τον κατεβάσετε που ψήφερα. Γιατί τον κάναμε. Τα ίδια πράγματα λέει κάθε φορά είμαστε. Δεν το κάναμε. Κοίτα, 2 πάθη. Το ποδόσφαιρο και το ψαλτήρι. Το το υπέξα. Με ποια ομάδα Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, η διάβρωση είναι πραγματικά σε πολλούς τόπους και χώρους γύρω-γύρω. Ευτυχώς θα πω εγώ, είμαστε ένας Δήμος που έχουμε μεγάλη ακτογραμμή και έχουμε πολλά προβλήματα σε πολλά μέρη. Εγώ η πρότασή μου είναι, συμφωνώ με τον Γιώργο, ότι πρέπει να δούμε όλες αυτές τις περιοχές, κατά σημεία όμως, είπατε Γλυφίδα, Σκαμιούδη, μη λέω τώρα, Ερεσό, οπωσδήποτε, Πέτρα, διάβρωση στο πλατήσκαλο από κάτω, πλατεία. Στο πλατήσκαλο στην Πέτρα έχει διάβρωση που ρίχνουμε μέσα, επί τις μέρες τις δικές μου και σε κάποια φάση κουφαίνει. Διάβρωση Εφθαλού και πάει λέγοντας. Άρα πρέπει, Πρόεδρε, να πάμε κατά σημεία και συνολικά στον Δήμο, να κάνουμε μια προγραμματική με πανεπιστήμιο, να το δούμε το σε πρωτεύον ρόλο το πανεπιστήμιο Αιγαίο, μια και είναι στη δικιά μας περιοχή. Αυτό δεν σημαίνει, Γιώργο, όμως, και ας το πω με μεγάλη επιφύλαξη, ότι πρέπει και το πανεπιστήμιο να θελήσει να έρθει σε εμάς και να κάνει τη δουλειά που πρέπει. Καταλαβαίνεις γιατί το λέω. Να μην χρεώσει και το ποσά. Γιατί το λέω, σαν εμπειρία. Πολλές φορές επιχειρήσαμε με την Περιφέρεια να συνεργαστούμε και η τιμή από το Μετζόβιο ήταν τρελή η διαφορά. Με αυτή την έννοια το λέω. Θα μου πεις κάτσε Ανατζά, δικά σου ήταν αυτά του Δήμου είναι. Όχι, δεν είναι δικά μου, ούτε του Δήμου, αλλά οφείλω να το θέσω μια και ήδη στη σχέση, να έχουν και αυτοί λίγο ότι θέλουμε μια δουλειά που προσφέρουν στην περιοχή, γιατί εμείς το θέλουμε το Πανεπιστήμιο, Γιώργο. Εγώ καταλαβαίνω τη λογική σου και πρέπει να συνεργαζόμαστε με την τοπική κοινωνία που είναι και το Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, αλλά να πάμε κατά σημείο σε όλη την περιοχή. Να το συμμαζέψουμε καταρχήν, εγώ θα έλεγα το εξής, ότι καταρχήν συμφωνώ και με τους δυο σας, έτσι, σε αυτά που είπατε. Τις τοποθετήσεις σας. Πιστεύω ότι καταρχήν το πρώτο που θα έπρεπε να γίνει θα ήταν να έρθει μια ομάδα μελετητών, οι οποίοι αυτοί να βάλουν τις προτεραιότητες που πρέπει. Δηλαδή, προφανώς, ας πούμε, σε μια ακτογραμμή τόσο μεγάλη σαν τη δική μας κτλ., δεν είναι όλες οι περιοχές το ίδιο. Κάπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένα μεγάλα προβλήματα. Να τεθούν οι προτεραιότητες και να αντιμετωπιστούν έτσι. Συμφωνήσω αυτό. Υπάρχει υλοποιημένη ή υλοποιείται τώρα δακτορική διατριβή σε σχέση με τις διαβρώσεις στη Λέσβο. Συνολικά. Αυτό είναι πολύ καλό. Μπορούμε να το δούμε. Εντάξει. Εδώ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι, Γιώργο. Ωραία. Λοιπόν, άρα συμφωνούμε ότι υπάρχει αναγκαιότητα λοιπόν αυτή, έτσι κύριε συνάδελφοι. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, άρα λήξη τη συνεδρίαση. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ και την επόμενη φορά πιο πολύ.